Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Δευτέρα 11 Μαΐου, ακούτε Λίμπερο στο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Σε πρώτη φάση έχουμε μαζί μας τον Κώστα. Κώστα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Σέργιο, καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Τέλεια, τέλεια, όλα τα πάντα. Πώς περάσαμε Σαββατοκύριακο, εντάξει. Παραλίες, beach bar, βόλτες, όλα καλά. Συνοστισμός.gr. Καλό site ήταν αυτό. Καλά, δεν πεζόμαστε, μιλάμε. Τόσο κόσμο στην παραλία, Κώστα, δεν έχω δει τα τελευταία 15 χρόνια. Εδώ πήγαν τα ταλέντα στην επανομή, ρε. Θα αρέσει και τους έχεις και επανομή. Ναι. Ξαναλέω, τόσο κόσμο δεν έχω δει τα τελευταία 15 χρόνια στην παραλία Θεσσαλονίκης. Καμία τύχη, άσε. Το Σάββατο το απόγευμα σε καφέ κεντρικό που έχει κάθε φορά 2-3 άτομα αναμονή, τόσο είναι, είχε τουλάχιστον 40 άτομα. Έπαθα σοκ. Λέω, μοιράζουν τζάμπα καφέ, δεν γίνεται. Όχι, τελικά δεν μοίραζαν. Μιλάμε για σοου, εντάξει. Μας κρατάνε μέσα για να μας τρομοκρατήσουν, ρε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τα του συνοστισμού. Έχουμε αθλητική επικαιρότητα αρκετή, νομίζω, να σχολιάσουμε. Πολύ πλούσια κιόλας. Σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωνε το περσινό έπος, κερδίζοντας και την ΑΕΚ στο ΆΚΑ με τον γκολ του Τσούμπα Ακπομ, 11 Μαΐου του 2019. Έκλεισε ιδανικά η ιστορική χρονιά πέρσι για τον ΠΑΟΚ. Συμπληρώνεται ένας χρόνος. Ωραία ήτανε. Και όσοι ήμασταν στο ΆΚΑ και όσοι δεν ήταν στο ΆΚΑ και όσοι περίμεναν την ομάδα στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα ονειρική η περσινή σεζόν. Δεν έχει πολλά να πούμε για τον ΠΑΟΚ σήμερα, Κώστα. Νομίζω θα αφιερωθούμε στον Άρη. Έχει θεματάκια, γιατί νομίζω. Άρα. Και περιμένω. Γεια σας. Όλα καλά. Τι έχει ο Άρης? Τίποτα, όλα καλά. Σιγά. Θα κάνετε καμιά μεταγραφή, Χρύσανθε? Τι θα κάνουμε? Καμιά μεταγραφή θα κάνετε? Θα κάνουμε, όταν είναι οι μεταγραφές. Ναι, ναι. Θα κάνουμε. Βέβαια θα κάνουμε. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Θα γίνει η μεταγραφική περίοδος. Το συστό θα πάρουν πάλι. Το συστό, ναι. Δεν υπάρχει πάντως θέμα, δεν υπάρχει θέμα, να ξέρετε. Είναι για την παλιά ΠΑΕ. Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση. Δεν τίθεται θέμα απόφασης, δεν έχουν μπει στην ουσία του θέματος στη FIFA. Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει καμία απόφαση. Στηρίζεται σε μία έκθεση ενός Παραγουανού μέλος του Μαρουπίνιο και δεν υπάρχει καμία απόφαση. Όταν πάμε στο ΚΑΣ και το ΚΑΣ επιτέλους μπει στην ουσία, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δικαστεί ο Άρης. Α, δεν έχει δικαστεί ο Άρης. Όχι, δεν έχει μπει στην ουσία του θέματος η Επιτροπή της FIFA. Δεν έχει μπει στην ουσία του θέματος. Ο ένας δεν έχει δικαστεί. Αυτό νομίζω. Δεν έχει δικαστεί. Όταν πάμε στο ΚΑΣ, στην ουσία του θέματος, εκεί θα δικαιωθούμε. Υπάρχει απόφαση, Χρύσανθε, υπάρχει απόφαση? Όχι. Δεν έχουμε δικαστεί στην ουσία, δεν υπάρχει απόφαση. Μάλιστα. Στεριό, λέω ό,τι λέτε κι εσείς. Ακριβώς το ίδιο είναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, να σοβαρευτώ. Αφού αυτό όντως είναι το θέμα, γιατί και επειδή έγινε και πάλι. Έπεσε ο Χρύσανθος. Κώστα. Πού έπεσε, ρε, ακόμα δεν την άρχισε. Έχεις μείνει εσύ. Θα τον περιμένουμε. Ναι, τώρα σας ακούμε. Λέω, να σοβαρευτούμε και να πάμε στην ουσία, επειδή το όλο θέμα βγήκε Παρασκευή βράδυ και υπάρχει κόσμος που δεν έχει ενημερωθεί, δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, και επειδή πάρα πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που λέγονται, γράφονται, ακούγονται, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως παραδείγματος χάρη, πριν από 10-15 μέρες, αν θυμάστε, εδώ στην εκπομπή είχαμε πει ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη με τη FIFA, ότι δεν ζήτησε η FIFA ποτέ καινούργια στοιχεία για την υπόθεση του Άρη. Υπήρχαν μάλιστα και φίλοι συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί νόμιζαν ότι ίσχυε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Φαντάζομαι το θυμάστε και ίδιο που το είχα διευκρινίσει και το είχα σημειώσει, ότι στην UEFA είχε στείλει ο Άρης στοιχεία σε σχέση με άσχετο θέμα, με την ευρωπαϊκή του συμμετοχή κτλ. Βγήκαν και δικηγόροι και λέγανε ότι είναι θετική εξέλιξη το ότι ζήτησε η FIFA επιπλέον στοιχεία κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα η FIFA δεν είχε ζητήσει στοιχεία. Το είχαμε καταγράψει, το είχαμε σημειώσει από την πρώτη στιγμή. Και τώρα
Βέβαια, που βγαίνει η απόφαση για τον Τουρμισσά εκεί είναι αρνητική. Σου λέει ο κόσμος, εσύ μας λέγατε ότι είναι θετικό το κλίμα, ζήτησε στοιχεία η FIFA και τι γίνεται. Και είναι φυσιολογικό να το αναρωτιέται αυτό ο κόσμος. Και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μεταφέρουμε κάτι. Να πούμε λοιπόν το εξής. Η περίπτωση απόφασης για τον Ντουρμισσάη είναι μια άλλη απόφαση σε σχέση με αυτήν που ήδη υπήρχε για το Σιστόν, τον Ούμπιντες και τον Πορτίγια. Ο Άρης μέχρι και την Παρασκευή και σήμερα φυσικά ήταν τιμωρημένος με μπάν από τη FIFA για 4 μεταγραφικές περιόδους. Για 4 μεταγραφικές περιόδους. Και το βράδυ της Παρασκευής του επιβλήθηκε ποινή για 2 μεταγραφικές περιόδους, που μάλιστα η χρονική διάρκεια είναι η ίδια με τις 4 που λέγαμε και ενδεχομένως, και θα σας εξηγήσω γιατί λέω το ενδεχομένως, η ποινή αυτή να μην είναι, όπως λένε, για 1 χρόνο, αλλά να είναι για αυτή τη μεταγραφική περίοδο μόνο, γιατί λογίζεται ως ποινή και η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου που πέρασε. Αλλά είτε λογίζεται έτσι, είτε όχι, αυτές οι 2 μεταγραφικές περίοδοι είναι μέσα στις 4 που ήδη έχει τιμωρηθεί ο Άρης. Όσον αφορά λοιπόν τον Άρη, το δεδομένο δεν άλλαξε στην ουσία του πράγματος. Ήταν τιμωρημένος για 4, παραμένει. Δεν γίνεται 4 συν 2, άρα 6 μεταγραφικές περιόδους, οπότε εκεί θα είχαμε μια διαφοροποίηση. Μιλάμε λοιπόν για 2 διαφορετικές αποφάσεις, για 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Και πάμε να αναλύσουμε τώρα τι γίνεται στην καθεμία. Ναι, πριν το αναλύσεις, πριν από 20 δευτερόλεπτα είπες τη λέξη επιβλήθηκε στον Άρη. Πριν από 2 λεπτά είπες είναι εισήγηση. Είναι εισήγηση ή επιβλήθηκε τελικά, εσύ, άρα απόφαση. Δεν κατάλαβες ότι κάνω πλάκα για το άλλο. Οριστικά το είπε. Δεν το κατάλαβες ότι κάνω πλάκα. Επειδή λέτε τόσο καιρό εσείς δεν υπάρχει απόφαση και τέτοια. Ενώ υπάρχει. Ναι, αλήθεια λέμε εμείς. Γι' αυτό πλάκα κάνω. Πλάκα ναι, κάνω. Ωραία. Δηλαδή, εντάξει, θα καταλαβαίνουμε που δεν κάνουμε χιούμορ. Δηλαδή, και ωραία. Πλάκα, πώς το κατάλαβε. Εντός εισαγωγικών, η ηρωνία είναι ότι. Επειδή υπάρχει κόσμο που μπορεί να μην το κατάλαβε, καλό είναι να διευκρινίζεται. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην ουσία. Έχω και κάποια ερωτήματα να κάνω μετά. Ό,τι θες. Λοιπόν. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι μιλάμε για 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Έτσι. Τώρα. Στην ουσία του θέματος. Παρόλο βέβαια που όλος τυχαίως και στις 2 εκδικάσεις είναι ο ίδιος τύπος από την Παραγουάη που θυμήθηκε μετά από 12 χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει το σκεπτικό της FIFA σε σχέση με τους παίκτες για χρέη παλιών ομάδων. Κάτι που δεν το θυμήθηκαν στην περίπτωση με του Λίνεν με την ΑΕΚ, που αποδέχθηκαν ότι είναι νέα ΠΑΕ κτλ. Τέλος πάντων, άλλο ζήτημα αυτό. Μιλάμε λοιπόν για 2 διαφορετικές περιπτώσεις και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήταν η έφεση στο Σιστόν. Ήταν το θέμα του Ντουρμισσάη, για το οποίο υπήρξε η ποινή και υπήρξε και η ποινή 500.000 ευρώ στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Άρης λοιπόν έχει δικαίωμα από τη μέρα που θα λάβει την απόφαση καθαρογραμμένη από την FIFA, και γι' αυτό είπα και το ενδεχομένως, γιατί δεν την έχει στα χέρια του ακόμα. Έχει το δικαίωμα για 21 μέρες για να προσφύγει στο ΚΑΣ και να διεκδικήσει το δίκαιο του εκεί, να ακυρωθεί η ποινή αυτή. Το επιχείρημα του Άρη, πέρα από το ότι μιλάμε για την παλιά ΠΑΕ και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ απλό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει βγάλει ο Άρης το δελτίο του Ντουρμισσάη από μόνος του. Δεν του είπε η ΕΠΟ ή η FIFA είναι παράνομο να παίξει αυτός ο ποδοσφαιριστής και τον έβαλε να παίξει χωρίς να ρωτήσει την αρμόδια αρχή. Ο Άρης απευθύνθηκε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να βγάλει το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Και το έβγαλε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί το έβγαλε? Γιατί πάρα πολύ απλά ακολούθησε τον νόμο που επικρατεί στην Ελλάδα. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει αυτοδιοίκητο, αλλά έχει και νόμους που διέπουν τη λειτουργία της. Έχει και νόμους απέναντι στην ΠΑΕ Άρης και οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη εταιρεία, όπως η ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΠΑΕ ΑΕΛ, η ΠΑΕ ΟΦΗ και άλλες 50 ομάδες στην Ελλάδα, που είναι σύνομες απόλυτα, αναγνωρίζονται στο έπακρο από το ελληνικό δίκαιο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τους ευρωπαϊκούς νόμους της UEFA,
Γιατί διαφορετικά ο Άρης δεν θα έπαιρνε πέρσι άδεια να παίξει στην Ευρώπη. Δεν θα έπαιζε στην Ευρώπη ο Άρης. Η UEFA τον δέχτηκε. Δεν το δέχτηκε κάποιος εδώ στην Ελλάδα. Έβγαλε λοιπόν κανονικά το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Γίνεται αυτό το οποίο γίνεται με τη FIFA. Το ανακαλεί η Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το δελτίο, και ο Άρης προσφεύγει στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Τον ανώτερο βαθμό στην Ελλάδα. Αυτό είναι διαιτητικό δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του μέλους της UEFA και της FIFA. Και το διαιτητικό δικαστήριο, το δικαστήριο, όχι ένας παράγοντας, με ψήφους 3-0, με βάση τους νόμους και όχι κάποια αυθαίρετη εφαρμογή τους, με 3-0 λέει ότι ο Άρης έχει δίκιο για τον Τουρνισάη. Και γι' αυτό ο παίκτης επέστρεψε και ξαναέπαιξε, όσο έπαιξε τέλος πάντων, γιατί είχαμε και αυτή με τον κορονοϊό κτλ. Πας λοιπόν στη FIFA για το θέμα του Τουρνισάη με την ΕΠΟ και σου λέει η FIFA ότι τιμωρώ τον Άρη. Συγγνώμη ρε παιδιά, για ποιο λόγο τιμωρεί τον Άρη? Για καταστρατήγηση κανονισμών. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα που θα τεθεί ενώπιον του ΚΑΣ, άσε την ΠΑΕ, την παλιά ΠΑΕ, την καινούρια ΠΑΕ, είναι ένα θέμα που επηρεάζει σχέση με τα χρέη των συστών κτλ. Πες μου λίγο για να καταλάβω, πού πρέπει να απευθυνθεί ο Άρης, ή ο ΠΑΟ, ή ο Ολυμπιακός, ή η ΑΕΚ, για να βγάλει δελτίο ενός παίκτη? Αν δεν έχεις το δικαίωμα να βγάλεις το δελτίο του ποδοσφαιριστή, δεν πρέπει να σου πει η αρμόδια αρχή, συγγνώμη κύριε, δεν γίνεται? Δηλαδή στο μπάσκετ που έχει μπαν, πάει από μόνος του Άρης και στέλνει, ή ο ΠΑΟ, στέλνουν στην ΕΟΚ να τους βγάλει το δελτίο του Τσαλτίδοβιτς και του Κούσοβιτς. Δεν θα του πει η ΕΟΚ, φίλε, δεν έχεις δικαίωμα να βγάλεις δελτίο, το κόβω. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία απολύτως ευθύνη της ΠΑΕ Άρης στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως επίσης δεν υπάρχει καμία ευθύνη της ΕΠΟ στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί πάρα πολύ απλά η ΕΠΟ ακολούθησε τους ελληνικούς νόμους. Στο ΚΑΣ, όποτε έχει συμβεί αυτό, η FIFA έχει χάσει. Διότι η FIFA έχει αυτό το κουπέ, έχει αυτό το ύφος, έχει το τοίχο κτλ. Δεν με νοιάζουν οι χώροι οι νόμοι σας, δεν με ενδιαφέρει και πολλές φορές σωστά το κάνει, γιατί γίνονται και όργια. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για κάτι απλό. Εδώ μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Ο Άρης έχει κάνει τα πάντα νόμιμα, έχει κανονικό μετοχικό κεφάλαιο, πληρώνει τους φόρους του, έχει αδειοδοτήσεις, είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του με καθυστέρηση. Αλλά στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στους ποδοσφαιριστές του, στους εργαζόμενους του, παίρνει άδειες κανονικότατα, τα γεμί του, όλα όσα πρέπει να κάνει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ, κυρία FIFA μου, επειδή 12 χρόνια μετά την υπόθεση του Άρη και καμιά 25αριά από τι γίνεται συνολικά, ένας δικαστής άλλαξε άποψη, να λες, α, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι το κομμάτι σε σχέση με τον Τουρνισάη και υπάρχει η απόλυτη αισιοδοξία ότι στο θέμα του Τουρνισάη, στο ΚΑΣ ο Άρης θα δικαιωθεί. Να πω και κάτι σημαντικό. Επειδή πολλοί ειρωνεύονται το αν ήταν αναμενόμενο ή όχι. Το αν θα επιβάλλονταν και ποινή για τον Τουρνισάη και στον Άρη, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή ότι εξ αρχής θεωρούσαμε σίγουρο και αναμενόμενο ότι θα υπάρξει επιπλέον ποινή στον Άρη ή στην ΕΠΟ. Εγώ θεωρούσα ότι θα μπορούσε η FIFA να πει ότι αυτό που εξήγησα λίγο πριν. Όταν όμως είναι ο ίδιος ακριβώς δικαστής, ο Παραγουανός αυτός, ο οποίος έχει στείλει την προηγούμενη απόφαση, μάλλον θα ήταν τρελός να την αλλάξει για το ίδιο θέμα, να πάρει διαφορετικές αποφάσεις. Υπάρχει αισιοδοξία λοιπόν στο ΚΑΣ ότι αυτό το θέμα θα λυθεί του Τουρνισάη, ξαναλέω, στο έπακρο. Και θα αποτελέσει αυτό και την αφορμή για να λυθεί το θέμα του συστών, του Πορτίγια και όλων των υπόλοιπων. Πάω λοιπόν στο δεύτερο ζήτημα, το οποίο συνδέει βέβαια το ένα με το άλλο, γιατί αν λυθεί του Τουρνισάη θα είναι επιχείρημα και για το συστών. Πριν πας στο δεύτερο, κάτι λίγο για το πρώτο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Το κάνω και θα επιστρέψεις. Ναι, για τις ερωτήσεις. Εκεί εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι μία. Από το να μπαίνει ο Άρης στη διαδικασία, πρέπει να το κυνηγήσει, έτσι. Θα πάει στο ΚΑΣ, θα κάνει τις διαδικασίες, θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Έπρεπε ήδη
να έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση και να έχει σβήσει τη φωτιά. Όπως έκανε στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, που μέσα σε δύο μέρες πήγε στη Βουλή σε πολύ πιο δύσκολη περίπτωση, που χρειαζόταν ψηφοφορία στη Βουλή, καινούριος νόμος, όλη αυτή η διαδικασία, μπορεί πάρα πολύ απλά να εντάξει στο μνημόνιο συνεργασίας FIFA ελληνικής κυβέρνησης το συγκεκριμένο ζήτημα και να προασπίσει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Γιατί μιλάμε για νόμο ελληνικό, με αφαιρεσία από την άλλη, με πρόσχημα το αυτοδιοίκητο της FIFA. Και μάλιστα ένα αυτοδιοίκητο το οποίο δεν πλήττεται της ΕΠΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων, γι' αυτό και εφάρμοσε ό,τι εφάρμοσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και ένα ζήτημα το οποίο τώρα κάποιοι πανηγυρίζουν ως εχθροί του Άρη, αλλά θα το έχουν και αυτοί στο κεφάλι τους. Είναι ένα πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά, όχι μόνο του Άρη. Απλά ο Άρης ο συνήθως είναι ο πρώτος που το αντιμετωπίζει. Θεωρώ λοιπόν πρέπει να δώσει λύση άμεσα, ώστε να κερδιθεί και χρόνος και να μην περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να κάνει μεταγραφές ο Άρης, εφόσον και αν δικαιωθεί στο ΚΑΣ. Και είναι μονόδρομος αυτό και πρέπει να υπάρχει η σχετική πίεση προς όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχει και το σενάριο ότι δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Έτσι. Και πρέπει ο Άρης να πληρώσει τα χρήματα. Καταρχήν, τα ποσά που ακούγονται, γιατί σήμερα τα τριπλασιάσαν, το 1,2 έγινε 3 εκατομμύρια. Με εντελώς αφαίρετο τρόπο. Ο καθένας γράφει και λέει ό,τι θέλει. Στο παραδείγματος χάρη την Παρασκευή γράψανε συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, καταστροφή, χάνει 14 ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά του. Και η απόφαση της FIFA λέει ότι μπορείς να ανανεώσεις συμβόλαιο. Και αυτοί που το γράψαν αυτό, συνεχίζουν και γράφουν στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο μέσα... Εδώ, Χρήσαντε, έχει γράψει συνάδελφό σου, ρεπόρτε του Άρη, σε μεγάλη στο σελίδα. Ο Άρης πέτυχε αυτό που ήθελε με τον μπαν και τώρα έχει δικαίωμα προσβήκη στο ΚΑΣ. Και μετά το άλλαζε, γιατί εντάξει, από κάτω τα σχόλια έκαναν πάρτι. Μισό λεπτό. Εντάξει, ο Άρης πέτυχε αυτό που ήθελε. Να πανηγυρίζεται, άμα είναι. Κοίταξε, ακριβώς το ίδιο κάνατε εσείς με το τώρα. Άσε μας εμάς τώρα. Άσε μας εμάς. Χρήσανθε. Χρήσανθε. Πέντε μήνες, Χρήσανθε. Πέντε μήνες σχολίαζε τον ΠΑΟΚ μια χαρά και καλά έκανε. Δεν θα ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ σήμερα και τι έκανε. Από αύριο πάλι. Έβαλε για θέμα που πανηγυρίζει φίλο του Άρη. Για παρόμοια απόφαση σου λέω. Χάσατε το διοικητικό εφετείο και το παρουσιάζετε ως νίκη. Και μάλιστα ότι το διοικητικό εφετείο είπε ότι είναι δεσμευτική πρόταση της ΕΑ. Δεν πανηγυρίζατε. Στην επικοινωνία δυσκολιάσουμε μετά. Πολύ ευχαρίστω, δεν έχω τόπο. Τελειώνω λοιπόν και λέω ότι αυτή τη στιγμή τα ποσά που έχουν επιδικαστεί και για τα οποία ο Άρης έχει την απαγόρευση μεταγραφών είναι κοντά στα 300 με 400 χιλιάρια. Αυτό είναι 300 με 400 χιλιάδες ευρώ. Σε αυτά πάνω τα ποσά έχουν μπει και πρόστιμα της FIFA στην παλιά ΠΑΕ. Δεν το πλήρωσε το 10, το 11, το 12. Έβαλαν τους στόχους 5% από το 7. Έχει βάλει στην απόφαση ο συγκεκριμένος ο τύπος για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ποσά στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχουν. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν, το έσχατο που μπορεί να κάνει ο κύριος Καρυπίδης είναι αυτό το 950 με 1 εκατομμύριο περίπου, γιατί τόσο είναι το ποσό, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία στο έσχατο σημείο διακανονισμού για να το πληρώσει. Αυτή είναι η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή συνολικά και μπορώ να ακούσω την ερωτησούλα σου και αν ξέρω να την απαντήσω. Και εγώ καταλαβαίνω ότι για ακόμη μια φορά ο Άρης δεν έχει κάνει κάτι που δεν έπρεπε. Τα έκανε όλα σωστά για ακόμη μια φορά. Γιατί τι ήταν αυτό που έκανε λάθος εσύ από αυτά που άκουσες? Θα μπορούσε να το ψάξει καλύτερα και όταν έγινε ανάκληση του δελτίου να μην επιμένει να πάρει πίσω το δελτίο. Γιατί συγγνώμη, το διαβάσαμε και αυτό. Δικαστή. Mm-hmm. Δηλαδή, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Στο διαιτητικό δικαστήριο πήγε. Τι έπρεπε να κάνει? Να πει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, μου το φορέσατε, ευχαριστώ. Δηλαδή, εσύ τώρα δεν πας στο ΚΑΣ να βρεις το δίκιο θεωρητικά. Άμα πας στο ΚΑΣ, που πήγε και ο Ολυμπιακός και σου πει πέφτεις, τι θα πεις εσύ? Δεν έπρεπε να πας στο ΚΑΣ για να διεκδικήσω το δίκιο μου, γιατί μπορεί να ήταν μεγαλύτερη η ποινή? Τι λες, Στέφιο, τώρα? Ο Άρης δεν γιατί, το λέω γιατί διαπιστώνω για ακόμα μια φορά, χρήσανε μία τάση όλων ότι φταίνει όλη η πόλη και δεν φταίει ο Άρης. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, κοίταξε. Δεν φταίει ο Άρης, ναι, για το 2007. Για το 2007. Όχι, άστο το 2007. Μιλάμε για τον Ντουρμισάη.
Πήγε στα αρμόδια έργανα. Συμίλησε με την ΕΠΟ και στο διοικητικό της ΕΠΟ. Πού έπρεπε να πάει, δηλαδή. Άρα σας πήρε στο λαιμό της η ΕΠΟ, όπως διαβάζω. Εν ολίγης. Εγώ δεν έγραψα ότι μας πήρε στο λαιμό της η ΕΠΟ. Σας εγκλώβησε, όπως διάβασα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η ΕΠΟ δεν είχε τον κατάλληλο χειρισμό. Όταν ο Άρης απευθύνεται στην ΕΠΟ στην αρχή του θέματος και η ΕΠΟ λέει δεν υπάρχει κανένα θέμα γιατί είναι η παλιά ΠΑΕ. Και εγώ το έλεγα, όλοι το λέγαμε. Έτσι. Αλλά εγώ δεν είχα τις αποφάσεις και τα έγραφα στα χέρια μου. Εγώ και ο Κώστας δεν το λέγαμε. Εγώ και ο Κώστας την παλιά ΠΑΕ. Ναι, εγώ δεν. Θυμάστε που το λέγαμε ότι Χρύσανθε μήπως δεν είναι. Όχι, έλεγε δεν υπάρχει, είναι η παλιά ΠΑΕ. Εγώ δεν έλεγα για παλιά ΠΑΕ. Μα είναι η παλιά ΠΑΕ. Είναι η παλιά ΠΑΕ. Και επί 10 χρόνια αυτό λέγαμε. Λέγαμε κάτι άλλο. Το ότι είναι όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όταν. Μα δεν υπήρχε επί 10 χρόνια. Συγγνώμη, ρε Στέριο, να σε ρωτήσω κάτι δηλαδή τώρα. Εσύ έχεις λύσει το θέμα των χρεών του ΠΑΟΚ με την επιταγή που κάθεται στο Σαββίδι, σωστά. Όποιος και να σου πει για το θέμα αυτό, θα πεις πλήρωσα 11 εκατομμύρια και είμαι μηδέν. Σωστά. Αλλά αύριο βγει ένας υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και πει μπορεί να πλήρωσε τα 11 εκατομμύρια, αλλά με απόφασή μας επαναφέρουμε και τα 30, 40, 20 όσα είναι εκείνα, οι προσαυξίες και οι φόροι. Τι θα πεις. Μπράβο που τα επανέφερες. Τι να κάνουμε, ήρθαν τα 40 εκατομμύρια πίσω. Θα πεις, τι λέτε ρε. Δεν μου είπατε ότι αν πληρώσω τα 11. Κοίταξε, χωρίς να είμαι λογιστής, χωρίς να είμαι τραπεζικός, φαντάζομαι αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει. Όταν ξοφλάς ένα δάνειο, ένα χρέος, ένα αυτό και έχεις τα χαρτιά τα αποδεικτικά, νομίζω δεν γίνεται να γυρίσει δηλαδή, υπόθεση. Ό,τι έγινε λοιπόν με βάση τον ελληνικό νόμο και το δίκαιο στην Ελλάδα με την ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ Άρης επί 5 χρόνια αδειοδοτείται κανονικότατα. Η ΠΑΕ Άρης επί 5 χρόνια είναι απόλυτα σύνομη. Η ΠΑΕ Άρης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους. Με τον νόμο Κοντονή. Βρε, ναι, δεν σου λέω ότι εξάδικο. Πρέπει όχι. Από πού θα πάρει τα χρήματα των χυσιστών. Από τα φυσικά πρόσωπα. Ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα. Οι διοικήσεις που όταν υπέγραψε το συμβόλαιο, αυτός που έχει υπογράψει το συμβόλαιο. Θα πάει στο Λάμπρο στη Γαλλία, στο νοσοκομείο και θα πει: δώσ' μου 300.000 ευρώ. Δεν ξέρω ποιος ήταν κιόλας. Όποιος είναι, φίλε, και το υπέγραψε. Όποιος είναι, το υπέγραψε και έφυγε. Παρά την ομάδα και έφυγε. Ποιος το υπέγραψε, εγώ το υπέγραψα. Όποιος είναι. Έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τα χρήματά του. Και πρόσεξε, για να τα διεκδικήσει. Από τον Λάμπρο, τον Χρύσανθο, τον Μάκη, τον Γιάννη, τον Κώστα, όποιοι είναι, γιατί δεν είναι οι ίδιοι παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια, στους τρεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να κάνει δικαστήριο. Όχι FIFA. Δικαστήριο. Κανονικό δικαστήριο με δικαστές. Όχι FIFA. Έτσι είναι αυτή η περίπτωση. Δεν κατάλαβα. Στη Λάρισα δηλαδή, γιατί πήγε στο Κάσι Λάρισα, η ίδια περίπτωση είναι με τον Σιστόν, με τον Ισραηλινό. Και δικαιώθηκε γιατί σου είπε το κάτι. Μα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι άλλη ποδοσφαιρική. Ναι, εδώ η τιμωρία έχει να κάνει όμως η νέα τιμωρία με την. Ουσιαστικά ναι, έγραψες στα παλιά στα παπούτσια την απόφαση, όχι εσύ, η ΕΠΟ. Πώς την έγραψα. Εγώ περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Σου λέει, ρε φίλε, η ΕΠΟ, σου λέει η ΕΠΟ και σου λέει η FIFA. Μέσω ποιου μπορεί έχει το δικαίωμα ο Άρης να συνδιαλέγεται. Μπορεί να συνδιαλεχθεί απευθείας με τη FIFA. Όχι, απαγορεύεται. Ποιον πρέπει να ρωτήσει. Δηλαδή πάει ο Άρης στη FIFA που πήγε και του λέει φιλέ με την ΕΠΟ. Ό,τι σου πει η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ λοιπόν μου λέει αυτό. Πάω στο διαιτητικό της ΕΠΟ. Βγάζει απόφαση. Το διαιτητικό απόφαση. Δεν βγάζει κάτι. Δεν υπήρχε μια απόφαση της FIFA. Και εγώ έκανα το κεφάλι μου. Βγάζει απόφαση η ΕΠΟ. Και λέει έχεις δίκιο. Με βάση τον νόμο. Πώς με τιμωρείς εμένα. Δεν θα τιμωρήσει την ΕΠΟ. Που έβγαλε την απόφαση. Τιμώρησε την. Την ομάδα πώς την τιμωρείς. Η ομάδα πες ότι σε που κάνει ό,τι κάνει. Και γι' αυτό είναι 500 χιλιάρικα στην ΕΠΟ και μηδέν στον Άρη πρόστιμο. Γιατί αναγνωρίζουν ότι με βάση τη λογική τους η ΕΠΟ έχει την ευθύνη, όχι ο Άρης. Τον Άρη γιατί τον τιμώρησαν τότε. Έλατε. Αυτό δεν λέμε. Πόλεμο στον Άρη από τη FIFA. Ρεσιστέριο, δηλαδή, συγγνώμη, δεν το ειρωνεύεσαι, δεν ισχύει δηλαδή αυτό. Δεν το βλέπεις ότι υπάρχει παραγωγισμό. Όχι. Δεν το βλέπεις, εντάξει, ωραία. Κυνήγησε ο Άρης να πάρει το δελτίο πίσω, εντάξει. Γιατί όταν μας το πήρε πίσω η ΕΠΟ, ήταν η ΕΠΟ του Σαββίδη.
που μας πήρε το δελτίο. Πίσω, γιατί ο ελληνικός νόμος δεν δικαιούσε. Στην Ελλάδα ζούμε, Στέργιο. Ο ελληνικός νόμος επιτρέπει στον ένα να το κάνει. Και σου ξαναλέω, έρχεται λοιπόν κάποιο, έρχεται η FIFA, ρε φίλε, και λέει: δεν αναγνωρίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση πάρει 40 εκατομμύρια. Τι θα πεις εσύ? Θα πεις τι λέτε, ρε. Αλλά δεν γίνεται. Αυτό κάνετε. Όταν είναι ο ΠΑΟΚ, τι λέτε, ρε, και το λοιπά. Όταν είναι ο Άρης, α, στο μέσο της ΕΠΟ πήγε. Και για να σου το πω, γιατί μου είπες ότι έγραψε συνάδελφος του Άρη και τα λοιπά. Σου λέω ότι και η του ΠΑΟΚ ρεπόρτερ, όταν σε μια δικαστική απόφαση που την έχασε, είπα, ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ είναι η διαφορά της επικοινωνίας. Ο ΠΑΟΚ έχει, φίλε, πάρα πολλά μέσα. Έχει πολλά μέσα και κινείται γρήγορα. Το είπα και σε όλους τους συναδέλφους. Η απόφαση αυτή της FIFA και τα λοιπά βγήκε ως σοκ, χαμός, καταιγίδα από το SDNA το βράδυ της Παρασκευής. Έπρεπε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Άρης, τη στιγμή που πήρε την απόφαση, να βγει και να την βγάλει. Επικοινωνιακά. Είναι επικοινωνιακά αυτά τα θέματα. Ο ΠΑΟΚ την απόφαση που έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα, την παρουσίασε ως νίκη του, γιατί το εφετείο του αναγνώρισε ότι είναι δεσμευτική η πρόταση της ΕΑ. Έτσι βγήκε ο τίτλος. Δεν βγήκε τίτλος «Έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα ο ΠΑΟΚ, απορρίφθηκα». Βγήκε ο τίτλος «Μεγάλη νίκη, δεσμευτική απόφαση», το λέει το εφετείο. Και μετά που το δικαστήριο έβγαλε ότι δεν είναι δεσμευτική, Κρίζανθε, ότι είναι δεσμευτική, το γυρίσαμε. Κρίζανθε, για να μην φτάσει η κουβέντα, γιατί έχω κουραστεί να μιλάς για την επικοινωνία, εγώ τουλάχιστον έχω κουραστεί πάρα πολύ. Εγώ έχω κουραστεί να πλήττω. Εντάξει, και για να μην φτάσουμε σε δύο λεπτά να αρχίζει να λες ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης και το πανό στο Βόλο και άνοιξαν την τράπεζα την Κυριακή. Το πανό στο Βόλο το λέτε συνέχεια εσείς που εντάξει. Το σηκώσατε, δεν το λέω εγώ. Ναι. Εσείς το σηκώσατε το πανό, δεν το σηκώσατε. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα για να μας πει κάποιος άνθρωπος, εσείς στην προκειμένη περίπτωση επιτέλους, να μάθουμε τι σημαίνει αυτό η απαγόρευση μεταγραφών. Γιατί αν διαβάζεις 10 ρεπόρτερ του Άρη, δεν συμφωνεί ούτε ο ένας με τον άλλον τι σημαίνει επί της ουσίας απαγόρευση μεταγραφών. Δηλαδή, λέμε τώρα, 1% αυτή η απόφαση μείνει. Το έχουμε γράψει αναλυτικά και στο Λαβάο. Τα είπα και στο Λίπερο. Θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα λίγο, δύο λεπτάκια. Ωραία. Μαζί μας την πρώτη ώρα το καλοκαιράς. Για να επιδιορθώσετε υπεύθυνα το αυτοκίνητό σας ή απλά να κάνετε ένα τσεκ και όλα ότι όλα δουλεύουν σωστά και να φύγετε. Σέρβις Ανοπηρίο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης σας προσφέρει το ότο καλογεράς, όσο το δικό σας είναι στα χέρια των ανθρώπων του. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Μουδενιών στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Διάλειμμα και σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Κάτι σημαντικό μόνο για τον Τουρμισάη, που μου το επισημαίνει φίλος και έχει δίκιο απόλυτο. Η ΕΠΟ έβγαλε το δελτίο του Τουρμισάη. Ο παίκτης έπαιξε σε 2-3 παιχνίδια κανονικά με δελτίο. Έρχεται μετά η εντολή της FIFA, ανακαλέστε το δελτίο του. Όχι πριν, μετά. Μετά έγινε. Σταματάει ο Άρης να τον βάζει τον παίκτη. Με τη Λάρισα δεν έπαιξε. Την Παρασκευή ήρθε η απόφαση της FIFA. Το Σάββατο ο Άρης δεν τον έβαλε ξανά τον Τουρμισάη. Δεν παρανόμησε ποτέ. Τον ξαναέβαλε μόνο όταν βγήκε η απόφαση του διαιτητικού. Ο Άρης δεν έχει παρανομήσει σε καμία περίπτωση. Ακολούθησε ό,τι ακριβώς λέει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ως μέλος της. Όπως έχει υποχρέωση να πράττει. Η FIFA σου λέει μόνο ό,τι λέει η ΕΠΟ. Γι' αυτό είναι εντελώς παράλογη η ποινή αυτού του παραγουάνου που δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτός. Και γι' αυτό στο ΚΑΣ θεωρώ και πιστεύω και ευελπιστώ, δεν μπορώ να πω το σίγουρο γιατί δεν ξέρω κάποιος δικάζει, αλλά αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κανονικός δικαστής και δεν επηρεάζεται, θα βγάλει απόφαση, θα δικαιώνει τον Άρη. Οι παραγουανοί δικαστές δεν είναι καλοί, Χρήστα, γιατί το λες συνέχεια ο παραγουανός. Το λες με λίγο ειρωνικό το λες τρόπο, ο παραγουανός. Ναι, γιατί οι 125 δικαστές βγάζαν άλλη απόφαση και μόνο αυτό, Στέργιο. Αν είναι ο κορυφαίος αυτός, αν είναι ο κορυφαίος της FIFA. Τι είναι? Μπορεί να είναι ο κορυφαίος, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Αλλά ξακούω κάθε φορά ο παραγουανός και ο παραγουανός. Ο παραγουανός είναι, τι να κάνουμε. Ναι. Διακρίνω μια ειρωνία όταν λες ο παραγουανός. Ο κορυφαίος στον κλάδο του είναι ο Αρκούδης. Δηλαδή, για να μην πω ότι είδα ένα φίλος μου δικηγόρος είδε τον παραγουανό να μιλάει με έναν άλλον. Και αυτός ο άλλος, θα σας πω σε μια άλλη εκπομπή, τι μου είπε ότι κάνει ο παραγουανός. Αν μιλάει και με άλλος ο παραγουανός, καλώς να βγει στον τάκο, Χρήσανθε. Ναι. Εντάξει. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι έχει κάνει εδώ με τον παραγουανό ξαφνικά.
Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι, Χρήστατε, για να το κλείσουμε και να επιστρέψουμε, ότι όλο στον Άρη πάντα είναι καλά. Όλα. Όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες, οι άλλοι κάνουν επικοινωνία, ο Άρης τα κάνει όλα σωστά. Όχι, αλλά. Πάντα έτσι γίνεται. Όταν εγώ θέτω επιχείρημα όμως και σου είπα. Κριτική στο μεγαλομέτωχο, Χρήσταν, κανείς σας δεν κάνει. Γιατί κάποτε μου είπες, δεν κάνει κριτική στο Σαββίδη. Έβαλε χέρι και στο ρεπόρτ του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε πρώτα με τους πιτιούς να κάνετε καμιά κριτική. Αν χρειάζεται να κάνετε, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρετε καλύτερα. Και μετά να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, Χρήσταν. Χρέη του Καρυπίδη είναι αυτά. Για να του κάνω κριτική. Δικά του χρέη είναι. Όχι. Να του βάλεις χέρι και να πεις. Να του βάλεις χέρι, λέμε τώρα, και να πεις, Πρόεδρε, γιατί βγαίνει ο Λάρσον και λέει και πριν τον κορονοϊό δεν πληρωνόμασταν κανονικά. Γιατί, Πρόεδρε, βγαίνει αυτό ο παίκτης και το λέει. Όχι. Ο Λάρσον τα μπέρδεψε. Ο Λάρσον μπέρδεψε το μισθό με το. Πληρώθηκε. Εσύ θα μας πεις, δεν ξέρω. Ναι, πληρώθηκε. Και αυτός και πολλοί άλλοι. Πληρώθηκε κανονικότατα. Και πέρσι ήταν πληρωμένοι όλοι στο έπακρο. Γι' αυτό πήρα άδεια ο Άρης. Ήταν πληρωμένοι όλοι. Αυτό είναι η επικοινωνία, Στέργιο. Ότι του Άρη γίνεται τρίχα τριχιά, ενώ στον ΠΑΟΚ καλύπτονται. Όχι από εσάς. Από την επικοινωνία των μεγάλων μέσων. Γι' αυτό ο Σαββίδης έχει μέσα ενημέρωση, ο Μαρινάκης έχει μέσα ενημέρωση. Γι' αυτό αυτή ο Βαρδινογιάννης παλαιότερα είχε μέσα ενημέρωση. Ο Αλαφούζος όλα καλά είναι στο Παναθηναϊκό με 188 διακανονισμούς. Τώρα είναι και παλικάρι γιατί ταχώνει στον Αρτιανάκη, όλο τυχαίως. Εκεί που τον βρίζαμε τον Αλαφούζο, τώρα είναι παλικάρος ο Αλαφούζος. Επικοινωνία είναι, Στέργιο, ναι. Και ο Άρης είναι ανύπαρκτος σε αυτό το κομμάτι. Είναι ανύπαρκτος. Έχει 3-4 δημοσιογράφους που παλεύουν μόνοι τους. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε το break και να επιστρέψουμε να σου αναλύσω το τι σημαίνει απαγόρευση μεταγραφών. Πάντα με τον αστερίσκο που να περιμένουμε να πάρουμε και την απόφαση, έτσι. Ναι. Γιατί αυτά που θα μεταφέρω εγώ είναι αυτά που μας λέει η ΠΑΕ Άρης ότι υπάρχουν στην πρώτη ενημέρωση που έχει από την FIFA. Δεν έχω την απόφαση στα χέρια μου και δεν την έχει ούτε η ΠΑΕ Άρης ακόμα. Πάμε στο break. Για άλλα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Αναλύουμε το θέμα του Άρη λίγο για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί τουλάχιστον εγώ ξαναλέω, έχω διαβάσει 10 πράγματα διαφορετικά με το τι είναι αυτή η απαγόρευση μεταγραφών. Ας μας τα πει καλύτερα ο Χρήστανθος. Αν στο σενάριο που δεν βρει ο Άρης το δίκαιο του και η εισήγηση του Παραγουανού τελικά δεν αλλάξει. Επίσης, να πω πριν πάμε σε αυτό, επειδή αναφέρθηκες και στο περσινό κύπελο του ΠΑΟΚ, ότι σαν σήμερα υπάρχει η προτελευταία αγωνιστική της χρονιάς του Πανού, του Πανού του Σοβόλο, του 79-80, όπου ο Άρης κέρδισε 5-0 τη Δόξα Δράμας και έμεινε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό, με 45 βαθμούς, και είχε άλλη μια αγωνιστική για να λήξει το πρωτάθλημα. Και ενώ ήταν αυτή η διαδικασία και υπήρχε άλλη μια αγωνιστική για να λήξει το πρωτάθλημα, η τότε ΕΠΟ, δεν ξέρω αν λεγόταν καν ΕΠΟ τότε πώς λεγότανε, άλλαξε τον κανονισμό της ισοβαθμίας με αποτέλεσμα να πάμε σε μπαράζ και να μην πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα τότε. Αυτό είναι κλοπή πρωταθλήματος. Original, επειδή έβγαλε και ανακοίνωση χθες ο Ολυμπιακός, ότι δεν παίρνει στα χαρτιά και με αλλαγές κανονισμών και τέτοια. Μια πολύ ωραία ανακοίνωση. Σχολιάσουμε, φαντάζομαι, μετά. Μια original κλοπή κανονικότατη. Με ρώτησε λοιπόν τι σημαίνει αυτή η απαγόρευση. Ναι, να πω λίγο πρώτα, sorry. Μήνυμα φίλου και του Σαββίδη ήταν τα χρέη, αλλά τα πλήρωσε Κασέρι. Σωστό είναι αυτό. Φυσικά. Και συμπληρώνω εγώ. Θα μπορούσε να μην το αφήσει ο Καρυπίδης τα παλιά χρέη, να κάνει έναν διαγωνισμό, να πει παιδιά πόσο είναι 10 δραχμές, πάρτε 5 δραχμές για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Τα άφησε προφανώς ο μεγαλομέτωχος. Προφανώς και εσύ αν μπορούσες να τα αποφύγεις, δηλαδή να σου πω κάτι. Παράδειγμα, αυτό που έγινε με τη ΣΕΚΑΠ, με τη ρύθμιση που υπήρξε με την απόφαση. Όταν μπορείς να ρυθμίσεις και να γλιτώσεις κάποια χρήματα, εσύ θα τα δώσεις. Που πάλι δεν είναι χρέη του Σαββίδη. 10 χρόνια, 12 σου λένε. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για άλλη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Του Σαββίδη είναι η ίδια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Η ίδια είναι. Ναι, εμείς δεν αλλάζουμε αφημί. Δεν αλλάζουμε αφημί. Δεν το συνηθίζουμε. Τι?
Δεν συνηθίζουμε να αλλάζουμε αφημί. ΠΑΟΚ 2018 και τα λοιπά. Η παλιά ΠΑΕ. Ούτε ο Άρης άλλαξε αφημί. Στον μπάσκετ άλλαξε όμως. Εκεί τι το συνηθίζεις. Και στο βόλεϊ πήρες αφημί για να παίζεις. Και στο γυναικείο βόλεϊ πήρες αφημί. Και στο χάντμπολ πήρες αφημί. Μην λες δεν αλλάζει. Στο ποδόσφαιρο δεν το συνηθίζω. Στο ποδόσφαιρο δεν το συνηθίζω. Εκεί που δεν είχες ανάγκη. Τώρα θα ανοίξουμε πάλι άλλη κουβέντα και θα χαθούμε. Ωραία, εκεί ωραία. Που επί Ζαγοράκη δεν σου ζητούσαν τα λεφτά και ήρθε ο Ιβάν όντως και τα πλήρωσε. 3,5 εκατομμύρια πόσα ήταν. Φυσικά δεν χρειάζεται να αλλάξει αφημί. Αφού η κυβέρνηση έκανε τα πάντα 13 χρόνια είχε παγωμένα τα χρέη. Γιατί να αλλάξει αφημί. Εντάξει, καλά κάνει. Αλλά μην ότι είστε εκεί οι παρθένες που δεν έχετε κάνει. Όχι, απλά το να πληρώσει ένα μεγαλομέτωχο για χρέη αλωνών το πρωτογενέ κεφάλαιο 11 εκατομμύρια δεν το λε και λίγο. Όχι, κανείς δεν είπε ότι είναι λίγο. Εγώ στο περιέγραψα πριν και σου είπα ότι αν εμφανιστεί κάποιος τώρα, σωστά το έκανε. Αν εμφανιστεί κάποιος τώρα και σου πει, α, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι έλεγε και ο νόμος, δώσε άλλα 40. Δεν θα. Λαϊκή εξέγερση δεν υπάρξει. Δεν το ξέρω, Χρυσάνδρα. Φαντάζομαι ο ΠΑΟΚ είναι κατοχυρωμένο από τη στιγμή που πλήρωσε το πρωτογενές κεφάλαιο. Ούτε λογιστής, μην ξαναλέω, ούτε τραπεζικός, ούτε συνταγματολόγος. Μα και ο Άρης ήταν κατοχυρωμένος μέχρι που ο Παραγουανός δεν είσαι. Δεν πλήρωσε ο Άρης, πώς ήταν κατοχυρωμένος. Από κάπου πρέπει να πάρει τα λεφτά των συστών και έκανε ό,τι μπορούσε, βρήκε τον Παραγουανό για να πάρει τα χρήματά του ο άνθρωπος. Τα δούλεψε τα χρήματα. Ωραία, και γι' αυτό θα πάμε στο ΚΑΣ λοιπόν. Να μην τα πάρει, να πάτε στο ΚΑΣ. Θα πάμε λοιπόν στο ΚΑΣ λοιπόν για να δικαιωθούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι σημαίνει απαγόρευση μεταγραφών. Για να ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή. Ο Άρης δεν μπορεί, θα σου το πω πάρα πολύ απλά, να εγγράψει κανέναν ποδοσφαιριστή στη δύναμη του. Δεν μπορεί να ανεβάσει ούτε K15, ούτε K17, ούτε K19, ούτε K32, κανέναν παίχτη από αυτές τις ομάδες του, να τον ανεβάσει, να τον εγγράψει, να τον κάνει επαγγελματία. Δεν μπορεί να κάνει επαγγελματία από το σφαίριστο. Επίσης, δεν μπορεί φυσικά να κάνει καμία μεταγραφή. Δεν μπορεί να πάρει παίχτη, δανεικό ή ελεύθερο, από καμία άλλη ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχει ένας αστερίσκος για το αν μπορεί να πάρει, εφόσον δικαιωθεί στο ΚΑΣ για τον Ντουρμισάη, ξαναλέω, αν θα μπορεί να πάρει εντός των συνόρων. Εγώ δεν το πιστεύω. Κυκλοφορεί ως φήμη, ο Κώστας γράφει στο πληκτρολόγιο. Άλλαξε πληκτρολόγιο, Κώστα, άλλαξε πληκτρολόγιο. Ναι. Ακούγεται καυτό, ρε παιδιά, τι κάνει πολύ απλά ακούγεται. Κυκλοφορεί ως φήμη, εγώ δεν το έχω πιστοποιήσει, οπότε δεν μπορώ να το αναπαράγω. Αυτό γιατί θα ήταν ανεύθυνο από μέρους μου. Άρα εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει καμία μεταγραφή. Και να πουλήσει. Μπορεί. Και αυτό μεταγραφή είναι. Μεταγραφή είναι και αυτό. Μπορεί να πουλήσει. Α, μπορεί να πουλήσει. Μπορεί να πουλήσει. Ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, η ενημέρωση είναι αυτή που έχουμε από την ΠΑΕ Άρης, που έχει ένα μίνι σκεπτικό της απόφασης. Δεν την έχει ως χαρτί, ως mail. Ενδεχομένως σήμερα ή αύριο να την έχει, οπότε θα μπορώ να σου πω με σιγουριά, έτσι. Αν είχα εγώ την απόφαση, θα μπορούσα να σου πω 100% ότι αυτό ισχύει, μην ακούτε τίποτα άλλο. Μπορεί να πουλήσει ποδοσφαιριστή και επίσης μπορεί να ανανεώσει συμβόλαιο μέχρι και την τελευταία ημέρα λήξης του συμβολαίου. Εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε σίγουρα ότι είναι 36. Εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι επειδή όλα τα συμβόλαια θα πάνε μέχρι 15, 16, 17 Ιουλίου, θα οριστεί αυτή η ημερομηνία ανάλογα με το πώς θα παίξουν κτλ. Με την παράταση που θα δοθεί. Άρα μπορεί μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα να ανανεώσει συμβόλαιο. Μπορεί δηλαδή να κρατήσει τον Ματίγια, τον Μπρούνο Γκάμα, τον Κουέστα, τον Κόρχουτ. Δεν μπορεί το Βέλεθ, γιατί έχει πάει στο Παναθηναϊκό από ό,τι έχει ενημερώσει, τον Τζιλιγκύρη, τον Διαμαντόπουλο, τον Τόνσο, αυτούς όλους τους ποδοσφαιριστές που ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους στις 36, μπορεί να τους κρατήσει. Και γι' αυτό το λόγο, για κάποιους παίκτες που ενδεχομένως να μην τα έβρισκε στα λεφτά, να θεωρούσε ότι είναι πολλά αυτά που ζητάνε, να θεωρούσε ότι μπορούσε να φέρει κάποιον καλύτερο. Ενδεχομένως για κάποιους, όχι για όλους, να υπάρξει αναπροσαρμογή των πλάνων τώρα σε αυτό το διάστημα, γιατί πρέπει να φυλάξει με κάποιο τρόπο τον ποπό του. Δεν γίνεται να πει, εντάξει, θα πάω στο ΚΑΣ, θα περιμένω μέχρι τον Αύγουστο στο ΚΑΣ
και άμα την πατήσω να μείνω χωρίς ομάδα. Είναι διαφορετικό όπως αντιλαμβάνεστε το ένα από το άλλο. Να έχω δηλαδή ένα σύνολο ποδοσφαιριστών ικανό και να έχω και κάποιες, και κάποια κενά σημαντικά, και είναι άλλο να έχω να μείνω με 15-16 ποδοσφαιριστές. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Οπότε ο Άρης θα πάει σε μια λογική να κάνει κάποιες έξτρα ανανεώσεις σε σχέση με κάτι άλλο. Και εκεί που έλεγε ας πούμε, στο Ματί για 200 και έλεγε Ματί για 220, τώρα θα του δώσει 220. Είναι τόσο απλό το ζήτημα. Να μην πει 300 τώρα ο Ματίγια. Άμα πει 300. Γιατί ξέρει τι γίνεται. Άρα, ναι, άμα το πει, αν πει 300, ας πάει να τα πει και θα χάσει και τα 220. Υπάρχει αυτό στη διαπραγμάτευση πάντα. Αλλά πρέπει να. Ο Ματίγια δεν θα κάνει. Δεν θα καταστρέψει ο ίδιος τον εαυτό του. Μπορεί και κάποιος να το κάνει. Αν όμως έχει μία πρόταση από αλλού με 220. Και θέλει να παίξει το ζάρι να πάει στα 250, δεν μπορεί να το κάνει. Αν όμως η προηγούμενη πρόταση του από άλλη ομάδα είναι 150, θα πάρει τα 220 και θα πανηγυρίσει κιόλας. Ο Ματίγια παρεπτόντως έχει συμφωνήσει προφορικά στα 200, αλλά εντάξει, άμα δεν υπογράψει συμβόλαιο, το προφορικά δεν μετράει. Ποτέ δεν έχει μετρήσει το προφορικά. Το γραπτός είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα ο στόχος βγαίνει ζημιωμένος έτσι κι αλλιώς. Άμα μείνει των μεταγραφών των Παν, φυσικά μείνει ζημιωμένος. Τι ζημιωμένος. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Τι λες τώρα. Φυσικά θα είναι ζημιωμένος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει. Θα πρέπει ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Αυγεννάκης. Όχι Κώστα, θα πρέπει να μπει στο μνημόνιο της FIFA με την κυβέρνηση. Χθες έπρεπε ήδη να έχει μπει. Και εγώ κρατάω μια στάση αναμονής για λίγες μέρες. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μου στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Άρης είναι πάνω απ' όλα. Και ή θα κάνουν αυτό το οποίο υποσχέθηκαν, δεν το υποσχέθηκα εγώ. Δεν βγήκα εγώ μια μέρα ξαφνικά και είπα να το κάνω. Που δεν είναι μόνο για τον Άρη. Είναι το δίκαιο. Είναι ο ελληνικός νόμος. Δεν τους λέω να αλλάξουν τον ελληνικό νόμο. Δεν τους λέω να αλλάξουν έναν ήδη υφιστάμενο νόμο και να μετατρέψουν την ποινή μου σε ελαφρότερη. Τους λέω να υπερασπιστούν τον νόμο που ψηφίστηκε, ο νόμος είναι ο νόμος Κοντονή, στην Ελληνική Βουλή. Να υπερασπιστούν δηλαδή την Βουλή των Ελλήνων. Έχουν υποχρέωση να το κάνουν. Και ευελπιστώ ότι η υπόσχεση, γιατί έχουν δώσει την υπόσχεση, δεν θα γίνει. Πάνω σε αυτό να σας πω ότι φεύγει και η επιστολή σήμερα από την ΠΑΕ και τον Αριστεχνή Άρη, γιατί πήραν και μια σειρά από ανακοινώσεις. Με τελευταία σήμερα το πρωί του Super 3. Φοβερή ανακοίνωση. Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Φοβερή. Σ' άρεσε. Πάρα πολύ. Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω ότι οι φοβερές είναι μόνο τη σειρά 4 οι ανακοινώσεις. Και πώς το λέει, γροθιά στο μαχαίρι και διάφοροι τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ενώ το Super 3 είναι απλά μια ανακοίνωση του Super 3. Το Super 3 θα μπορούσε να είναι μια σειρά η ανακοίνωση για να μην ταλαιπωρούνται πια και να γράφουν. Για όλα αυτά, ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ, πάρετε πίσω την τιμωρία. Αυτό είναι το νόημα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Το νόημα είναι κυβέρνηση, δώσε τη λύση όπως έχεις υποχρέωση να κάνεις. Ναι. Αυτό είναι το νόημα. Το βασικό. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε είναι... διαφορετικά πράγματα, μάλλον. Δεν είναι κακό. Ναι. Αλλιώς καταλαβαίνω εγώ, αλλιώς καταλαβαίνεις εσύ. Είναι σαν το δεσμευτική και το μη δεσμευτική. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η ανακοίνωση του Σουπερτή, υπάρχει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη μέσα στο Σαββατοκύριακο και η δήλωση του Θόδωρου Καρυπίδη το πρωί του Σαββάτου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει λοιπόν η αποστολή επιστολής στον κύριο Γεραπετρίτη και θα ετηθούν και συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας. Ξαναλέω, για μένα δεν θα έπρεπε να γίνεται τόσο μεγάλος θόρυβος για το να βάλει η κυβέρνηση στη FIFA, γιατί είναι μια δέσμευση που έχει κάνει η ίδια. Υπάρχει τοποθέτηση του κυρίου Αυγεννάκη, το απόγευμα θα την παίξουμε κιόλας, εδώ στην εκπομπή μας ήταν, για το συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα. Που μάλιστα λέει ο κύριος Αυγεννάκης ότι ακόμα και αν δεν το βάλουν στα πρώτα point που έχουν, όπως το λέει, θα επιμείνουμε για να μπει, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τον Άρη, αλλά όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις ομάδες που υπάρχουν εκεί. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Μήνυμα φίλου. Να το επιβεβαιώσει, όχι αν είναι αλήθεια. Εγώ νομίζω αλήθεια. Το στέλνουν, πρέπει να τους βάλουμε όλους παρελθόν να το διαβάσεις. Στο 54-222 πρέπει να τα στέλνουν τα μηνύματα τώρα σιγά σιγά.
Έτσι. Σωστά. 0,62 μόλις. Μόνο 0,62. FM κενό το μήνυμα στο 54222. Ό,τι ρωτήσει έχετε. Του καλομάθαμε μήνυμα. Μα τσαμπαντίζει ο Χρήστανθος. Γράφει λοιπόν ο Αναστάσιος πώς τους έκλεψαν το πρωτάθλημα το 80 αφού ο Ολυμπιακός είχε καλύτερο goal average. Αλήθεια είναι αφού το επιβεβαίωσα. Είχε καλύτερα σκορ στα μεταξύ τους. Και αυτό είναι επίσης αλήθεια από ό,τι το επιβεβαίωσα. Και ο Άρης δεν ήταν μόνος του στην κορυφή σε καμία από τις τελευταίες 7 αγωνιστικές. Ποια ήταν τα σκορ στα μεταξύ μας που είχε καλύτερο ο Ολυμπιακός? 1-0 ο Ολυμπιακός στην έδρα του και 2-1 ο Άρης στην έδρα του. Και πώς έχει καλύτερο ο Ολυμπιακός? Δεν είναι καλύτερο σκορ? Όχι. Τι είναι, εκτός έδρας γκολ? Ναι. Για... Δεν μετράει εκτός έδρας γκολ. Για τον goal average επιβεβαιώνεις? Για τον goal average επιβεβαιώνεις? Δεν το ξέρω τον goal average. Ξέρω ότι άλλαξε ο κανονισμός στα μέσα της σεζόν. Ποιος ήταν ο κανονισμός? Ο κανονισμός με την καλύτερη επίθεση. Ναι. Τη χρονιά εκείνη. 49 Ολυμπιακός, 46 ο Άρης. Όταν άλλαξε ο κανονισμός είχαμε συνέχιζα να παίζουμε το ίδιο το πράγμα. 5 και 6 και 4. Η διαφορά ποια είναι, κολλάβερ έτσι που λες? 49-21 Ολυμπιακός, είναι 28, 46-20 ο Άρης, είναι 26. Όταν άλλαξε πλέον ο κανονισμός και τα τελευταία 5-6 παιχνίδια δεν είχε ουσία. Να κυνηγήσω 7 γκολ με τη δόξαδρά μας. Τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική όμως, αν είχα αυτό το δικαίωμα, θα έτρωγε 4 γκολ τελευταία αγωνιστική. 5, 8, 18. Αλλά μου το άλλαξαν. Ναι. Αναστάση. Άντε, να πάμε στο 79 και στο 80. Και το πάνω, ξέρει να μας πει τίποτα, ήταν αυτό το σήκωσαν. Κώστα, σταμάτα να γράφεις. Μας έχεις πάρει τα αυτιά, ρε φίλε. Δεν γράφω, ρε παιδιά, εγώ. Κώστα. Τέργιος, συγγράφεις. Τι να γράφω, κόρε, Χρήστανθε. Τι να γράφω εγώ. Ωραία. Ολοκληρώσαμε με το Άρεος. Γράφει κάτι άλλο να ρωτήσετε, να πείτε, να επισημάνετε, να ρωτήσετε. Εδώ είμαστε. Είναι μία η ώρα, βέβαια. Οπότε θα πάμε σε break. Θα πάμε σε break. Και αν έχετε κάποιο ερώτημα, αν είστε φίλος του Άρη ή όχι και έχετε κάποια πορεία για το τι σημαίνει απαγόρευση μεταγραφών, εγώ Χρήστανθε έχω μια άλλη επιφύλαξη και λέω ότι μεταγραφές θεωρείται και η πώληση. Είναι μεταγραφή και αυτό. Εγγράφεται ένας ποδοσφαιριστής από μια ομάδα σε μια άλλη. Δεν είναι μόνο το έλα, είναι και το πάνε. Το μεταγραφή. Εγώ η ενημέρωση όλων είναι ότι μπορεί να κάνει πωλήσεις ακριβώς για να μπορεί να πληρώσει τον κάθε συστόν. Αν είναι η ενημέρωση σας μόνο την Bayaris, βρείτε καμιά άλλη ενημέρωση γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τα ξέρουν καλά και στην Bayaris. Που λέγανε στην αρχή ότι δεν υπάρχει θέμα και SDNA, αυτό. Το SDNA που δεν έχει ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης και κάνει ρεπορτάζ από την ΕΠΟ, λέει ότι μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ναι. Ο κύριος ΑΠ που υπογράφει, ΑΠ, ο συνάδελφος. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι το όνομά του και το επίθετό του. Τον βλέπω πάντα. Μπορεί. Τον βλέπω πάντα που υπογράφει, έχει γράψει ότι μπορεί να κάνει μεταγραφές και η λογική, γιατί και εγώ το ρώτησα, ότι μπορεί δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Πώληση, συγγνώμη. Ποδοσφαιριστή. Η λογική της FIFA σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι μπορείς να πουλήσεις για να πληρώσεις. Γιατί διαφορετικά ποιος είναι ο ρόλος. Δηλαδή η FIFA τι θέλει, δεν θέλει να πάρει τα λεφτά του οσιστών, θεωρητικά. Πώς θα τα πάρει τα λεφτά με διαλύσεις. Επειδή το ban δεν είναι για τα χρέη, είναι γιατί ουσιαστικά η ΕΠΟ έγραψε στα υποδήματά της μια απόφαση της FIFA. Παίζει το ζενάριο χωρίς να θέλει και να πληρώσει τους παίκτες και να παραμείνει το ban. Γιατί ξαναλέω, το ban αφορά. Όχι τα χρέη, αυτά συγκεκριμένα, αλλά μια εντολή που δεν τηρήθηκε της FIFA. Γι' αυτό είναι τιμωρία καινούργια. Το να πληρωθούν οι παίκτες και να παραμείνει τον μπαν παίζει, πιστεύεις? Όχι, πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα υπάρχει, δεν θα ισχύει ο λόγος για τον οποίο μπήκε η συγκεκριμένη τιμωρία από τη FIFA. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό πας στο ΚΑΣ. Εγώ για τον Τουρμισά είμαι αισιόδοξος. Τώρα από εκεί πέρα. Μπορείς να είσαι σίγουρος 100% για οτιδήποτε όταν υπάρχει ένα δικαστήριο και μάλιστα στην Ελβετία. Δεν μπορείς να πεις 100% βέβαιο. Εγώ παραθέτω τα γεγονότα και λέω: ο Άρης απευθύνθηκε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όπως είχε καθήκον. Ο Άρης τήρησε τους νόμους του ελληνικού κράτους. Ο Άρης παράλληλα σταμάτησε να παίζει ο ποδοσφαιριστής όταν του ήρθε η απόφαση από τη FIFA. Ο Άρης πήγε στο διαιτητικό της ΕΠΟ. 3-0 ήταν η απόφαση της ΕΠΟ. Πώς τιμωρείς την ομάδα? Που η ομάδα έκανε ακριβώς ό,τι λέει η Ομοσπονδία. Που είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρχει τιμωρία στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό τονίζω τον Παραγουανό. Γιατί ο Παραγουανός, ενώ τα είδε όλα αυτά, παρόλα αυτά τιμώρησε τον Άρη.
Εγώ σκέφτομαι διάφορα για τον Παραγουάνο τώρα. Για το γιατί έγινε αυτό το οποίο έγινε. Κράτα να μας τα πεις μετά το διάλειμμα για τον Παραγουάνο. Δεν μπορώ να το πω μετά το διάλειμμα γιατί θα ο Παραγουάνος θα με βάλει φυλακή. Βρεάζει τον Παραγουάνο. Γιατί εγώ δεν γίνεται. Γιατί εγώ δεν έχω καμία πλάτη από πίσω να με στηρίξει να λέω μια μπουρδα περί δωροδοκίας ή καλού κυρίου ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά να πρέπει να το αποδείξω στο δικαστήριο και να μην αποδεικνύει. Γιατί ακόμα και αν το αποδείξω στο δικαστήριο. Βρε, δεν μας ακούει ο Παραγουάνος, βρε. Άστε, πέσατε τώρα, άντε το λαμόγιο. Άντε. Μας κάνει ανωκάτω τώρα. Μας κάνει ανωκάτω τώρα. Άντε τώρα. Στην Παραγουάη θυμήθηκαν τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου επισημαίνει ο τροφοδότης σουβλακίων και μπιφτεκίων ότι το ΑΠ σημαίνει Αλεκάκης Παντελής. Ο Χασάπης δηλαδή. Καλό. Λοιπόν, μας πετσόκοψες. Θα πάμε στο διάλειμμα μαζί μας την πρώτη ώρα του καλογεράς με τρία συνεργεία για να πάτε το αμάξι σας όσο πιο κοντά γίνεται ανάλογα το που μένετε και που κινείστε. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία στο πρώτο κατάστημα. Εσπερίνων 19, παλιά Συμμαχία Ρεοκάστρου το δεύτερο. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιώς στη Θέρμη, το τρίτο κατάστημα, το Ότο Καλογεράς. Υπάρχει και το otokalogeras.gr στο ίντερνετ. Ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και επαφείο και ανταλλακτικά. Και σας δίνει αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστεί τέτοιο, για να μην ταλαιπωρήσετε με τον ΟΑΣΤ τη σήμερον ημέρα. Και μαζί μας την πρώτη ώρα, τα έπλα Μαρμαρίδης. Κάντε μια βόλτα στο marmaridis.gr για να δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές που υπάρχουν σε εβδομαδιαία βάση. Είτε μιλάμε για τραπέζια, είτε για καναπέδες, είτε για κρεβάτια και ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι. Ενημερωθείτε και για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή και αγοράστε κορυφαία έπιπλα σε κορυφαίες τιμές για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να μην χρειάζεται κάθε δύο χρόνια να αλλάζετε καναπέ ή κρεβάτι ή τραπεζάκι για το σαλόνι. Μαρμαρίδης και στο ίντερνετ marmaridis.gr και όπως πάμε για καβάλα στα δεξιά το μεγάλο κατάστημα με πολλούς ορόφους. Να δείτε πραγματικά πάρα πολλά εκθέματα και στο κέντρο στην Τσιμισκή, μεταξύ άλλων και στην Αθήνα, όπου και να πάτε υπάρχει ένα κατάστημα Μαρμαρίδης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στην Τρόικα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θες να πεις κάτι για τον Παραγωνό, Χρήση, ή να αλλάξουμε θέμα? Χρήσανθε. Έπεσε. Κώστα, θες να πεις κάτι για τον Παραγωνό, εσύ? Έχω μια ερώτηση για το... Για την Πιλάβιο Επιτροπή, όπως λέμε, η Ευγενάκιο. Ναι, ναι. Μου την έστειλε βασικά ένας φίλος ακροατής. Μου λέει τελικά τι ισχύει το στο ποδόσφαιρο. Γιατί λέμε ότι τα έχουν μπερδέψει, λέει, οι ποδοσφαιρικοί. Ισχύει το δίκαιο της FIFA και της UEFA ή ισχύει το δίκαιο της χώρας? Το δίκαιο του εργάτη. Πώς? Το δίκαιο του εργάτη. Άρα των ποδοσφαιριστών. Να πάρουν τα λεφτά τους. Να πάρουν τα λεφτά τους. Ναι, γιατί λέμε η πολιτεία και τα λοιπά. Ναι, η πολιτεία μετά όμως άμα κάνει κάποιος καταγγελία για το αυτοδιοίκητο και τα λοιπά, τι γίνεται? Ναι. Τέλος πάντων, η ερώτηση αυτή, ο Χρήστος άμα μπει να μας απαντήσει, για να δούμε τι γίνεται, γιατί εγώ βλέπω αποφάσεις και εκεί μένουμε, τα αποφάσεις. Έχουμε και ένα μήνυμα για τον Χρήστος, μόλις τον έχουμε θα το αναφέρω, του φίλου. Μάλλον μιλάει στο τηλέφωνο. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Άρη. Εντάξει, μας τα είπε ο Χρύσανθος τις δικές του πληροφορίες, τι σημαίνει και απαγόρευση μεταγραφών και την αισιοδοξία πως ο Άρης θα δικαιωθεί στο ΚΑΣ ή θα μπει στο μνημόνιο της κυβέρνησης για να βάλει πλάτη η κυβέρνηση. Εντάξει, και δεν θέλω να κάνω... Βλέπω λίγο αργά τα πάντως. Τι βλέπεις, έκανε διακοπή. Αργά τα σχήματα γενικά. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο παραπάνω. Ας έχουμε το Χρήστατο, θα βάλω και εγώ το δικό μου τον επίλογο και να πω την άποψή μου. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Φοβερή. Είναι πραγματικά έπος, εντάξει. Οι άνθρωποι δεν ξέρω πού ακριβώς απευθύνονται. Δεν κερδίζουμε τα παραδείγματα χαρτιά, αυτό θες. Ναι, αυτό. Μάλλον ξέρω πού απευθύνονται. Εντάξει, έχω σχηματίσει άποψη εδώ και δεκαετίες. Κάποτε είχα την εντύπωση, Κώστα, ότι υπάρχουν και φίλοι του Ολυμπιακού που δεν τρώνε το σανό. Έτσι πίστευα κάποτε. Αλλά βλέποντας και από φίλους μου και γνωστούς μου που είναι φίλοι του Ολυμπιακού, πραγματικά ή ζουν σε άλλη. Δεν είναι όλοι, αλλά είναι πολλοί. Εντάξει. Όχι, εγώ μιλάω για όλους τους γνωστούς μου και τους φίλους μου. Δεν έχω πάρα πολλούς. Ζήτημα να είναι 7-8 γνωστικοί φίλοι μου του Ολυμπιακού. Ότι έχουν παρακολουθεί αυτή από την προπαγάνδα, εννοείς.
είτε ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα, είτε απλά πουλάνε τρέλα γιατί δεν μπορούν να παραδεχτούν το τι ακριβώς γίνεται τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια. Καθένας σας βάλει όσα χρόνια θέλει. Το ίδιο πράγμα είναι, μιλάμε για μια ιστορία, η ιστορία του Ολυμπιακού, από όπου και να την πιάσεις, θέλεις από το Κοσκοτά, θέλεις από το Σαλιαρέλι, θες την εποχή Κόκαλη, θες την εποχή Μαρινάκη. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πατήματα για να αποκρισταλώσει κάποιος άποψη σχετικά με το ποιος είναι ο Ολυμπιακός, όπως λέει και το σύνθημα. Η ανακοίνωση, πάντως ξαναλέω, είναι πραγματικά ένα έπος, δηλαδή τη διαβάζεις μία, δύο, τρεις, μέχρι να καταλάβεις τι ακριβώς εννοεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την ανακοίνωση. Το να τη διαβάσω φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είπαμε Ολυμπιακός... Έχει έρθει ένα μήνυμα, αλλά πρέπει να είναι ο Χρήσανθος μαζί μας για να το απαντήσει, γιατί στο Χρήσανθο απευθύνεται. Ναι. Λέει, μας έλεγε θα τιμωρηθεί και η ΑΕΚ και τα λοιπά. Ναι, αυτό ήθελα να διαβάσω. Ας έχουμε και το Χρήσανθο, φαντάζομαι, σε λίγα λεπτά και ας μας απαντήσει ο Χρήσανθος. Σε λίγο θα έρθει. Τώρα. Η ανακοίνωση αυτή βγήκε και από τον ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωση. Στέργιο, γι' αυτό απάντησαν αυτοί. Κοίταξε, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί από ό,τι φαίνεται και έχει καταγραφεί, προσπαθούν στην ΕΟΠΕ να κάνουν ένα έτσι, να βγάλουν μια έτσι τελική απόφαση να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, παρότι υπάρχουν και play-off. Την αρχή έκανε ο Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης, και ακολούθησε ο ΠΑΟΚ με μια θέση που λέει ότι δεν γίνεται να βγάζουμε χάρτινους πρωταθλητές. Και γι' αυτό το λόγο έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Έλα, μπήκε ο Χρήσανθος. Ναι. Χρήσανθε, παρακαλώ. Πρώτο, μία ερώτηση από ακροατή. Εσύ λέει, έλεγες, λέει, θα δικαιωθεί και η ΑΕΚ. Θα τιμωρηθεί. Θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος που μας ακούει να αντιλαμβάνεται ότι λέμε μερικές φορές. Και αν δεν το αντιλαμβάνεται, να μην σπεύσει να επιτεθεί. Το θέμα της ΑΕΚ εξακολουθεί και υφίσταται. Αν ο Άρης ως πειραματόζω, ναι, την πληρώσει, ναι, το επόμενο που θα γίνει είναι, όπως πήγε ο Συστόν, να πάνε και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, να πάει ο Λίνεν, παραδείγματος χάρη, ή ο Τόζερ, που ήδη πήγαν στην FIFA και πάνε στο ΚΑΣ τώρα. Υπάρχουν όμως και καμιά τριανταριά, οι οποίοι δεν έχουν πάει, γιατί επί 10-12 χρόνια πηγαίνανε και τρώγαν άκυρο. Αν δουν λοιπόν ότι υπάρχει πλέον ένα δεδικασμένο και αλλάζει η στάση της FIFA, όπως άλλαξε στην περίπτωση αυτή του Άρη, τότε θα πάνε και της ΑΕΚ και της Λάρισας και του Όφη και όλοι οι ποδοσφαιριστές, καμιά 50 ομάδες που έχουν συστών. Αυτό είπα εγώ. Και αυτό εξακολουθώ και λέω. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση της κυβέρνησης. Και πρέπει να δοθεί όχι γιατί είναι κάτι άδικο, δεν θα αλλάξει κάποιο νόμο. Ο Άρης, είπα, Άρης, πέρα από την όποια αντιπαλότητα μπορεί να έχει ένας ΠΑΟΞής και που γουστάρει τώρα που γίνεται αυτό με τον Άρη, όπως και ο Αριανός γούσταρε, για να είμαστε ειλικρινείς, με αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Άρης δεν έκανε κάτι παράνομο. Ο Άρης έκανε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και αν το δεις καθαρά και την πλευρά του Καρυπίδη, ο Καρυπίδης ανέλαβε κάποια πράγματα. Δεν του είπαν έχεις κανένα 3 εκατομμύρια, 5, 8, 2, 1, μισό. Από τότε, με τον νόμο του ελληνικού κράτους έκανε την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ο Άρης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο σε πρώτη φάση για το θέμα του Άρη. Εντάξει. Και είναι καλό ότι ο Άρης δεν έχει κάνει τίποτα το μεμτό, όπως μας τα λέει ο Χρήσανθος. Άλλωστε, πάντα φταίνε η επικοινωνία και όλοι οι άλλοι. Δεν φταίει ποτέ ο Άρης για κανένα θέμα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, έχω καταλήξει. Και να δούμε πώς θα ξεμπλέξει ο Άρης. Το μόνο επιχείρημα που έχετε, Στέργιο, είναι αυτό. Να λέτε ότι δεν φταίει ο Άρης, δεν είναι όλοι οι άλλοι κτλ. Εγώ έπεσα 10 ευρώ. Εσύ το λες, Χρήσανθε, ότι είναι επικοινωνία, λες, είναι όλα. Αυτό είναι το μότο. Όχι, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Φυσικά και δεν είναι όλα επικοινωνία. Αλλά βλέπουμε τη διαφορετική αντιμετώπιση. Ο ΠΑΟΚ 6 μήνες έχει χάσει όλα τα δικαστήρια και μας έχετε πει ακόμα μέχρι γιατί δεν υπάρχουν αποφάσεις. Στον Άρη ηρωνεύεστε τα επιχειρήματα που θέτετε. Εντάξει, οκ. Κατανοητό, το καταλαβαίνω.
Okay. Εγώ δεν το λέω. Εγώ με σένα ή το Σταύρο ή το Δημοκρατή. Είναι ξεκάθαρο το τι είστε εσείς. Είστε ΠΑΟΚ. Όπως και εγώ είμαι Άρης. Είναι φυσιολογικό. Εγώ τα λέω όλα αυτά για τους ανθρώπους οι οποίοι μου πουλάνε επικοινωνία αντικειμενική και στα θέματα του ΠΑΟΚ γράφουν ως θύρα 4 και στα θέματα του Άρη γράφουν ως θύρα 4. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω για το. Φυσικά και το ΠΑΟΚ δεν καλά κάνει. Και χαβαλέ να κάνετε και να μας κοροϊδεύετε και τα πάντα όλα. Έτσι πρέπει. Έχει και μια υγεία αυτό το όλο θέμα. Από εκεί πέρα ο καθένας θέτει στο ραδιόφωνο τις θέσεις του, τις απόψεις του και κρινόμαστε όλοι καθημερινά. Εντάξει. Προφανώς δεν κρινόμαστε με ένα κριτήριο αντικειμενικότητας όταν ο άλλος είναι φανατικός ΠΑΟΚ ή φανατικός Αριανός. Ό,τι και να πω εγώ τώρα για τον ΠΑΟΚ, την μπάσα αλήθεια να σου πω, δεν θα με πιστέψουν. Καταλαβαίνω. Όπως αντίστοιχα μπορεί να γίνει το ανάποδο για σένα. Έτσι ναι, απλώς διακρίνω και ένα εγκρεμισμό σε φίλους του Άρη ότι παιδιά αλλιώς μας τα λέγατε και οι παιδιάρες και οι ρεπόρτερ και αλλιώς βλέπουμε την πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να καταγραφεί νομίζω. Τι διαφορετικό λέγαμε εγώ. Ότι για ένα θέμα που... Αν περί FIFA ότι ήρθαν στοιχεία από τη FIFA και αυτό είναι θετικό ενώ δεν ήρθανε. Εγώ φταίω. Ενώ εγώ στην δεν είπα ότι φταίσαι εσύ. Εγώ είπα ότι για ένα θέμα που η παιδιάρες έβγαζε το πρώτο λεπτό μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και χαλαρότητα τελικά. Το ζόρι είναι μεγάλο από ό,τι φαίνεται. Ό,τι ακριβώς έγινε και με τον ΠΑΟΚ στην περίπτωση ακριβώς το ίδιο. Δεν έγινε. Ακριβώς το ίδιο. Αυτό σου λέω ότι είναι επικοινωνία. Στη μία όμως τα μέσα ενημέρωση στηρίζουν την ΠΑΟΚ, ενώ στην άλλη την ξεσκίζουν την ΠΑΕΑΡΙΣ. Δεν νομίζω να... Ποια στηρίζουν, Χρήσανθε, ποια στηρίζουν, ποια τα μέσα. Ξέρεις τι έχουν γραφτεί όλους τους μήνες εις βάρος του ΠΑΟΚ. Από ποιον? Από το SDNA και το Sport FM και το Gazette έχουν γραφτεί εις βάρος του ΠΑΟΚ. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τα μόνα που έχουν γραφτεί στο ΠΑΟΚ, να σου πω ποια είναι, είναι σε εισαγωγικά που τα λέει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούν να μην τα βάλουν τα μέσα όσα λέει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούν να μην τα βάλουν. Ποιον στηρίζουν, δεν συγγνώμη. Να είμαστε αντικειμενικοί και ποιον στηρίζει το SDNA, το Sport FM, τον Ολυμπιακό ή τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Καλά κάνει, και εγώ αυτό θα κάνω. Το Sport FM στήριξε τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Στο έπακρο. Πας καλά, ρε, Χρήσανθε. Τι νομίζεις από τον Παπαδόπουλο. Το Sport FM. Το τι λέει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα μου πεις. Άσε τι γράφει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και εγώ μπορεί να γράψω. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι αυτό, άκου λίγο. Όταν ήμουν στο SDNA και έγινε ο χαμός με την ΑΕΚ. Έγινε ο χαμός με την ΑΕΚ τότε. Θυμάσαι που φύγαν όλοι οι ρεπόρτερ από εκεί. Το SDNA στην απάντησή του στην ΑΕΚ, τι έγραψε. Γιατί λέτε ότι εμείς δεν είμαστε αντικειμενικοί και είμαστε του Σαββίδη κτλ. Ορίστε εδώ. Το κείμενο του Τσαλτίδη έγραφε κατά του ΠΑΟΚ και του Πρίγεβιτς. Αυτό είχε υποστηρίξει. Εγώ ήμουνα η πολιτική του μέσου. Είχε και έναν αρθρογράφο που ελεύθερα τον άφηνε να γράφει ό,τι θέλει. Πραγματικά. Αλλά το γενικό πλαίσιο δεν ήταν Άρης. Αφού είδες και στήριξη λοιπόν, από Sport FM και από Gazette και από... Εγώ κρίνω στο Sport FM ότι στη διαμάχη που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ως αναγνώστης, ρε φίλε. Έχω το δικαίωμα να έχω ως αναγνώστης λέω ότι υποστήριξε τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Αυτό είδα. Ως αναγνώστης. Υπήρχε και ο Νικολακόπουλος βέβαια που γράφει τα δικά του. Αλλά είναι ο Νικολακόπουλος. Εσύ τον διαβάζεις? Το συγκεκριμένο. Εγώ δεν το διαβάζω γιατί ξέρω τι είναι. Εγώ... Δεν μπαίνω να διαβάζω, ξέρω τι είναι. Αλλά υπάρχουν και τα θέματα, τώρα τι θα κάνουμε, μαθήματα επικοινωνία στον κόσμο, άστο. Εντάξει, λέω την άποψή μου, αυτή είναι η άποψή με εμένα, ότι υπάρχει, να θα σου πω το άλλο. Ποιοι δικηγόροι βγαίνανε για τα θέματα του ΠΑΟΚ? Η φύλα προσκύμενη. Βγαίνανε οι δικηγόροι που βγαίνανε και λέγανε ότι έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ. Ο Σημεοφορίδης... Χρήσανθε, έχουν βγάλει στο Sport FM, Χρήσανθε, έχουν βγάλει στο Sport FM την κυρία η οποία έλεγε αυτή η έγκριτος, η κυρία, ούτε ονομά της θυμάμαι, που τα έλεγε όλα όπως τα έλεγε ο Ολυμπιακός. Τι μου λες τώρα? Είναι η ίδια που βγήκε σε ένα σταθμό και είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Άρη. Θα βγούνε για αυτή. Βγήκε και είπε ότι είναι θετικό η Πέννη Κονιτσιώτη. Α, ναι, αυτή. Αυτό σας λέω. Βγήκε και είπε για τον Άρη και σχολίασε ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε. Δηλαδή ότι είναι θετικό ότι η FIFA ζήτησε. Ήταν πολύ θετικό. Όντως ήταν πολύ θετικό.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη κυρία. Μα σχολίασε, πρόσεξε, σχολίασε μια κίνηση που δεν υπήρξε. Το καταλαβαίνεις. Είναι που είναι ειδική και την παρουσιάζουν στην πρωτεύουσα. Σαν την αφεντία. Τι ζήτησε η FIFA, το ψάξε. Δεν το ψάξε, εγώ σου λέω το άλλο. Μα αυτή είναι, Χρήσανθε, εγώ αυτή την έμαθα. Εγώ αυτή την κυρία την έμαθα από αθηναϊκά site και ραδιόφωνα. Που την παρουσιάζανε για να πλήξουν τον πάοκο στην αυθεντία και ειδική και μιλάει απευθείας. Είναι εξαιρετική η δικηγόρος. Ας έχω άλλη άποψη. Εντάξει, ωραία, καλά. Τουλάχιστον πάνω, τουλάχιστον πάνω στο αθλητικό δίκαιο, εντάξει. Εκεί την κρίνω, δεν ξέρω τι υποθέσεις άλλη τι κάνει. Αλλά ειδική και αυθεντία δεν νομίζω να είναι. Αν ήταν αυθεντία, Χρήσανθε, δεν θα έλεγε θετικό για τον Άρη. Δεν θα έλεγε τίποτα. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Αν είσαι αυθεντία, αποφεύγεις τέτοιου είδους πατάτες. Μα το θετικό. Αυτό όμως είναι, πρόσεξε λίγο. Έτσι πάει η παραπληροφόρηση όμως. Η κυρία κλήθηκε να σχολιάσει ένα γεγονός που αν ίσχυε θα ήταν θετικό, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή η βάση ήταν λάθος. Σαν αυθεντία δεν έπρεπε να ξέρει αν ισχύει ή όχι το θέμα. Όχι, πού να. Άντε βγαίνουμε στα ραδιόφωνα τσάρακα και λέμε ότι θέλουμε. Ξέρει αν η ΠΑΕΑΡΙΣ έστειλε έγγραφα στη FIFA ή όχι. Θα μπορούσε να πήρε Χρήσανθε ότι παιδιά δεν το ξέρω το θέμα. Αφήστε με 2-3 μέρες να το μάθω και θα βγω. Ναι, θα μπορούσε. Αν είσαι αυθεντία. Δεν έχω καμία. Αυθεντία, αν είσαι. Αυτό κάνεις. Εγώ άλλο θέλω να πω. Βγήκε αυτή η κυρία λοιπόν. Εγώ σου λέω το εξής. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, τα ραδιόφωνα βγάζουν και καλά κάνουν όλους αυτούς τους νομικούς και τους δικηγόρους οι οποίοι τίθενται υπέρ του ΠΑΟΚ. Σταμάτησαν να βγάζουν τον Κούγια από τη στιγμή που πήγε απέναντι, ενώ έβγαινε κάθε μέρα. Και την ίδια στιγμή, μέσα στο Σαββατοκυριακό, έσπευσαν οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι στα μέσα ενημέρωση, στα άλλα ραδιόφωνα, να βγάλουν τον Παναγόπουλο και τον Ατλαμάζογλου. Τους δύο δηλαδή δικηγόρους που έχουν διαμάχη με τον Άρη, για να σχολιάσουν την υπόθεση της FIFA. Φυσικά, δεν βγάλαν ούτε έναν δικηγόρο που να πει στη διαμάχη ΠΑΟ Ξάνθης Ολυμπιακού. Κακή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Επί 6 μήνες. Αυτό είναι επικοινωνία, Στέργιο. Αλλά σε αυτό φταίει ο Άρης. Τη Μαρούπα δεν βγάζανε, Χρήσανθε. Τι δεν βγάζανε. Τη Μαρούπα δεν βγάζανε. Πάει και η Μαρούπα. Τη βγάζανε τη Μαρούπα. Βγήκε 50 φορές. Βγήκε 50 φορές η Μαρούπα. Βγήκε 5 ο Αρκούδης και 50 η Μαρούπα. Τι λες τώρα. Σταμάτησε. Όχι. Όχι. Η Μαρούπα έβγαινε όσο έλεγε να ερευνηθεί η πολυδιοκτησία και του Ολυμπιακού. Μόλις η Μαρούπα είχε στη διαμάχη με τον ΠΑΟΚ. Κάνεις λάθος, Χρήσανθε. Κάνεις λάθος. Τις πρώτες 50 φορές που έβγαινε η Μαρούπα, εντάξει, μια χαρά τάχωνε στον ΠΑΟΚ. Μια χαρά τάχωνε. Η Μαρούπα κόπηκε, όπως βλέπεις. Όλοι κόπηκαν. Μόνο οι θετικοί βγαίνουν. Δεν βγαίνει κανένας που να λέει αρνητικό πράγμα. Εσύ βρες μια αρνητική δήλωση σε ραδιόφωνο της πόλης για τον ΠΑΟΚ το τελευταίο μήνα, από τη στιγμή που βγήκε και ο Μπαλτάκος και όλοι οι υπόλοιποι, και να μου τη δώσεις. Μόνο στο Λίμπερο βγαίνουν όλα καθαρά και εξάστερα. Τα πάντα όλα. Όλες οι απόψεις, όλες οι θέσεις. Αλλά για τον Άρη, γιατί αυτό με καίει περισσότερο, για τον ΠΑΟΚ το θέτω ως επιχείρημα, για τον Άρη βγαίνουν μόνο αρνητικά. Δεν βγαίνει υπέρ του Άρη τίποτα, αυτό το βγαίνει το γέλο. Μόνο το γέλο μπορεί να βγάλει υπέρ του Άρη. Γιατί είναι το γέλο. Τέλος πάντων, πάμε. Κάποια άλλη επισήμαση έχουμε ή το κλείσαμε το θέμα. Νομίζω ότι. Το κλείσαμε σε πρώτη φάση. Το θέμα τώρα παρακολουθούμε, να μπούμε κι εμείς, να ψάχνουμε κι εμείς το ΚΑΣ. Το ψάχνατε εσείς, το ψάχνουμε κι εμείς τώρα. Παρεπτόντως έχουμε ενημέρωση για το πότε είναι του ΠΑΟΚ και εκδίκαση. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Έχεις απάντηση γιατί δεν θέλετε τον Ολυμπιακό να πάτε να κάνετε συνεκδίκαση. Όχι. Γιατί εσύ είχες πει, είχες την εκτίμηση ότι... Ότι μπορεί να ζητήσουν συνεκδίκαση και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να το θέλει. Από τα ρεπορτάζ, έτσι δεν ξέρω τι ισχύει πραγματικά. Εσύ θα μας το πεις αυτό. Εγώ πάντως, αν ήμουν καθαρός και τα λοιπά, θα ζητούσα να έρθει και ο Ολυμπιακός να τον διαλύσω στο ΚΑΣ. Τώρα, υπάρχει η τακτική πολλές φορές σε αυτά τα θέματα. Ας μας το πούμε από τον ΠΑΟΚ. Το ΚΑΣ θα αποφασίσει. Τι θέλει ο ΠΑΟΚ, τι θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν πάει να θέλουν ο καθένας ό,τι θέλει. Θα αποφασίσει το ΚΑΣ και θα λυθεί το θέμα. Ανεξάρτητο το τι θέλει η κάθε ομάδα. Εντάξει. Πάντως ο ΠΑΟΚ, εντάξει, του είχαμε πει πριν από 20 μέρες περίπου, έχει κάνει και τις κινήσεις του κατά του κυρίου Βριώνη, που την ίδια μέρα αποφάσισε για μια υπόθεση πειθαρχικού δικαίου ότι απαγορεύεται η παρέμβαση. Σε άλλη υπόθεση αυτή του ΠΑΟΚ αποφάσισε ότι καλώς παρεμβαίνει ο Ολυμπιακός.
Το θέμα και αυτό θα εξεταστεί. Και αν ο κ. Βριώνης έχει κάνει κάποιο λάθος, θα υποστεί και τις συνέπειες. Αν όντως για δύο υποθέσεις του ίδιου περίπου έτσι χαρακτήρα, όχι για πολιτισία βέβαια, αποφάσει στη μία ότι δεν μπορεί να υπάρχει παρέμβαση και στην άλλη φάση πρέπει να υπάρχει παρέμβαση, το θέμα ερευνάται και θα έχουμε νομίζω σύντομα εξέλιξεις. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και νομίζω πρέπει να ασχοληθούμε γιατί και σήμερα θα υπάρχει επαφή του ΨΑΠ με τη Λίγκα. Οι πρώτες επαφές, όπως αναμενόταν, τουλάχιστον εγώ ήμουν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να βρεθεί χρυσή τομή. Εντάξει. Και ακούγοντας χθες στο Open και τον αντιπρόεδρο της FIFPRO, τον κύριο Νεοφυτίδης. Πραγματικά έχει δίκιο όμως. Δηλαδή, ανεξάρτητα το πώς το βλέπει ο καθένας, τουλάχιστον για μένα θα μιλήσω, το ερώτημα που έκανε στον κύριο Λεωτσάκο και το λέει, ποια είναι η ζημιά, μπορείτε να μας την πείτε, για να κάνουμε και εμείς να συμμετάχουμε με καλή διάθεση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που χρήσατε. Δηλαδή, δεν μπορεί να λένε οι ομάδες, έχουμε ζημιά, πάρτε 30% μείωση και 40%. Δηλαδή, και η πλευρά των παιχτών σωστά ζητάει κάτι περισσότερο χειροπιαστό και πιο πολύ στο νούμερο. Όσο γίνεται, εντάξει, δεν γίνεται να υπολογιστεί και με ακρίβεια ευρώ. Αλλά νομίζω και οι παίκτες σωστά ζητάνε, ρε παιδιά, ποια είναι η ζημιά σας. Έτσι, απλά έχουμε ζημιά και μειώσει τα συμβόλαια, νομίζω ότι ούτε σήμερα θα βρεθεί άκρη. Τέλος πάντων, θα το σχολιάσουμε μετά το διάλειμμα. Τη δεύτερη ώρα μαζί μας η Pizza Mr. Gold. Με ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86, κορυφαία πίτσα της πόλης, έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, πενελί και όλα τα συναφή, καθώς και πιάτα ημέρας, μουσακά, παστίτσια, σουφλέ, ριζότο. Το μενού κάθε μέρα αλλάζει. Μερίδες από 2,80 ευρώ, παρακαλώ, αν δεν θέλετε να φάτε ζυμαρικά ή πίτσες και είστε στη γράμμουση, όπως είμαι εγώ και ο Χρήστανθος. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες μόνο το 10,5. Πολύ μεγάλες προσφορές, 2-3-10-62-85-86, Pizza Mr. Gold, Σισικές, Μεσολογγίου 2, αν θέλετε να περάσετε από εκεί και να πάρετε κατευθείαν αυτό που θέλετε να φάτε. Πάμε τελευταίο διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια είμαστε και πάλι πίσω. Εδώ είμαστε και πάνω που το λέγαμε, υπάρχει ομόφωνα αρνητική απάντηση του ΨΑΠ στην Super League και η κάθε ομάδα θα πάει. Ήταν το σενάριο που έπαιζε δυνατά. Θα πάει κάθε ομάδα μόνη της για να διαπραγματευτεί με τους ποδοσφαιριστές της τι θα γίνει με τα συμβόλαια και αν θα υπάρξουν περικοπές 5, 10, 15, 35%. Έγινε η τηλεδιάσκεψη, τελείωσε πριν από λίγο. Η Λίγκα επιθυμούσε μάλλον για μείωση ακόμα και για 33% επί του συμβολέου του κάθε ποδοσφαιριστή και όπως διαβάζω στο Sport DNA η απάντηση που τελικά έδωσε ο ΨΑΠ ομόφωνα ήταν αρνητική. Άρα η κάθε ομάδα από εδώ και πέρα πάει με τους παίκτες της και διαπραγματεύεται η ίδια πόσο της 100% θα κόψει το συμβόλαιο του κάθε ποδοσφαιριστή. Εγώ νομίζω ότι αν, γιατί θα μάθουμε και λεπτομέρειες στη συνέχεια, αν ήταν η πρόταση κάθετη ότι 33% σε συμβόλαια όλων, είναι λογικό να μην είχε, να μην υπήρχε πρόσφορο έδαφος για να γίνει αποδεκτή. Νομίζω θα έπρεπε να γίνει από τη Λίγκα μια πιο εμπεριστατωμένη πρόταση που να περιλαμβάνει χαμηλόμισθους, ποδοσφαιριστές που παίρνουν μέτρια χρήματα, υψηλόμισθους και πολύ υψηλόμισθους, γιατί υπάρχουν και στη Σούπερ Λίγκα 10-20 τέτοιοι που παίρνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αλλά υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που παίρνουν 800 ευρώ το μήνα και αυτά δεν τα παίρνουν κιόλας. Νομίζω ότι θα έχει και άλλα επεισόδια η όλη ιστορία, Χρήστα και Κώστα. Δεν είναι απλή υπόθεση. Εντάξει, θα έχει. Η λεφτά παίζει στη μέση, Στέργιο. Σου λέει ο άλλος, γιατί να πληρώσω, γιατί να χάσω τα λεφτά. Πρέπει να χάσω. Πάνε σε μια διαπραγμάτευση, φυσιολογικό είναι. Δεν πρόκειται να βγει άκρη. Θα πάει λοιπόν σε μια κάθετη μείωση η Λίγκα και η ΕΠΟ και τα λοιπά. Θα αρχίσουν προσφυγές κάποιοι ποδοσφαιριστές. Θα έχουμε τέτοια πράγματα. Απλά δεν είναι και εύκολο για τους παίκτες τώρα να ξέρετε, γιατί τώρα αυτή τη φορά είναι όλες οι ομάδες μαζί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Χρήστε, εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν είναι εύκολο όταν μία ΠΑΕ χρωστάει να διαπραγματεύεται πρόσθετο ψαλίδι. Δηλαδή, μία ομάδα που τους έχει όλους πληρωμένους την ώρα τους, αν υπάρχει τέτοια,
πληρωμένους εννοώ, τώρα που μιλάμε, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε μισό ευρώ χρέος. Αλλιώς θα δεχτεί ο παίκτης. Αλλιώς θα δεχτεί ο παίκτης μία κουβέντα να κόψει, ξέρω εγώ, το συμβόλαιο όταν είναι, αν είναι 600.000 το χρόνο, να πάει στα 500.000 το χρόνο. Αλλά αν ένα παίκτη τον έχεις 2 χρόνια και τον δίνεις πάρε 1.000 ευρώ και πάρε 1.500 και πόσο είναι η δόση, 25, πάρε 10 και τα άλλα, και τους ξαφνικά του πεις πρόσθετο ψαλίδι 33%, θα σου πει αδερφέ, να είσαι καλά, τα λέμε. Δεν πρόκειται να κατέβω να παίξω. Θα στο πει. Αλλά σκέψου ότι υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, όπως υπάρχουν ομάδες που είναι συνεπείς και άλλες που είναι ασυνεπείς. Υπάρχουν και παίκτες που παίρνουν 500 και παίκτες που παίρνουν 50. Δεν γίνεται λοιπόν να υπάρξει ποτέ συμφωνία όλων για όλα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, από όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στην Ελλάδα, και δεν απευθύνομαι στους παίκτες που έχουν, ας πούμε, μικρότερα συμβόλαια κτλ., προφανώς το ζήτημά μας αυτή τη στιγμή με τον κορονοϊό δεν είναι τα 300, τα 400 και τα 500, αν θα γίνουν 50 ή 100 χιλιάρικα λιγότερα. Εντάξει. Ας βρουν την άκρη οι ομάδες. Το κάτω-κάτω της γραφής είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνολικό. Δεν είναι μόνο του Άρη, μόνο του ΠΑΟΚ, μόνο του Ολυμπιακού, μόνο της ΑΕΚ ή μόνο της Ξάνθης. Είναι ένα συνολικό θέμα. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και διαπραγματεύσεις. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ξεκινάνε οι πλευρές από τα περισσότερα που μπορούν να κόψουν οι ομάδες, από τα περισσότερα που μπορούν να πάρουν οι παίκτες. Κάποια στιγμή ή θα βρεθεί μια χρυσή τομή. Υπάρχουν και προβλέψεις ότι γίνεται σε έκτακτες περιπτώσεις, ή θα υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, ή θα βγει ένας νόμος. Τέλος πάντων. Και μετά από 5 χρόνια θα βγει η FIFA και θα πει άγκυρο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αν πάνε οι ομάδες συντεταγμένα, με είτε αρρωγό το κράτος είτε όχι και με νομοθετικές ρυθμίσεις είτε όχι, δεν θα βγουν κερδισμένες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Οι ποδοσφαιριστές, καλώς ή κακώς, έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης. Δηλαδή, εμάς μπορεί να μας φαίνεται λογικό να πούμε ότι ρε εσύ, ξέρω εγώ, στόχ. Παράδειγμα, γιατί είναι από τους υψηλόμισθους. Σε πειράζει το 1,5 να γίνει 1,3. Κι όμως, παιδιά, τον Στοχ και τον κάθε Στοχ και τον Φορτούνη, τον Φετφατζίδη, μπορεί να τον πειράζει, ρε φίλε. Το πέταξε, του ξέφυγε σε κάποια φάση. Είδα ένα δεκάλεπτο περίπου χθες, έπεσε αυτό ακριβώς στον Νεοφυτίδη και τα λοιπά, και στις 12 η ώρα. Έλεγε, είναι οι νόμιμες συμβάσεις που έχουμε υπογράψει και τα λοιπά. Σου λέει, γιατί να απολέσω το δικαίωμά μου. Γιατί αν υπήρχε στα συμβόλαια. Αν υπήρχε στα συμβόλαια. Είναι σουπεράδες και τη Τήρα 4 να πούνε για τον Άρη και τον Πάκο, τα χαρίσω. Στα συμβόλαια εφ' είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλεψη από τις ομάδες για αυτόματο ψαλίδι, εφόσον υπάρξει, μακάρι να μην υπάρξει νέα πανδημία στο άμεσο ή απότερο μέλλον. Εντάξει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει όμως τώρα, σου λέει, ρε φίλε, και ο παίκτης δεν κόβω ούτε ευρώ. Αν μου χρωστάς κιόλας χρήματα, δεν πάει να χτυπιέσαι κάτω. Και το έχουμε ξαναπεί. Είναι το παράδειγμα του Ριβάλντο, ο οποίος εκείνη την περίοδο και ερχόμενος από την Μπαρτσελόνα, πραγματικά μπορεί να μην ήξερε πόσα είχε, πήγαινε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός ακόμα και τα διόδια. Δηλαδή, πράγμα αδιανόητο για μας που δεν πάμε τα διόδια έτσι πως είμαστε. Εντάξει, όχι να έχουμε στην άκρη και 20-30 εκατομμύρια, 40-50 εκατομμύρια ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής είναι ξεχωριστή περίπτωση. Ο αθλητής γενικότερα. Γιατί γνωρίζει άλλος ότι έχει ακόμα 3 χρόνια καριέρας, άλλος είναι τέρμα ανασφαλής και σου λέει θα μου φτάσουν τα 3 εκατομμύρια που έχω στην άκρη για το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν μπορούμε να πούμε στο πετσί τους. Εντάξει, προφανώς και πρέπει να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Αλλά μπορεί αυτό το 33% να φαίνεται για όλους εξωπραγματικό. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει, ξέρω εγώ, 40.000 ευρώ, πόσο θα πάει το ψαλίδι, στις 15.000 ευρώ. Και αν του χρωστάνε ήδη 10.000 ευρώ, θα το κόψουν κι άλλες 15. Δηλαδή θα βγάλει τη χρονιά με 10.000 ευρώ 15. Δεν γίνονται. Εντάξει, και είναι ένα θέμα πολύ ζωτικής σημασίας, γιατί οι παίκτες θα κληθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Ούτε ο μεγαλομέτοχοι, ούτε εγώ και εσύ, ούτε οι φροντιστές, ούτε οι προπονητές. Αλλά σου λέει και ο παίκτης, κάτσε ρε φίλε. Μη μου λες, ας πούμε, υπάρχει ζημιά χωρίς να μου παρουσιάζεις τίποτα και να μου λες, ας πούμε, στον αέρα 33%. Εντάξει, μπορεί στο εξωτερικό όντως να έχουν γίνει πιο εμπεριστατωμένες έρευνες από τις ομάδες και να είπαν στους παίκτες, παιδιά, χάνουμε από τα τηλεοπτικά τόσο επί της 100, τα εισιτήρια αυτό με έγγραφα και να πήγαν οι ελληνικές ομάδες. Δεν ξέρω, ξαναλέω. Θα κάνουμε ρεπορτάζ, θα μάθουμε. Το να πας μια διαπραγμάτευση και να πεις έχουμε ζημιά, βάλτε πλάτη, δεν θα βάλουν πλάτη άλλοι. Λέω εγώ τώρα.
Θα δούμε. Δεν ξέρω αν είναι καλό το σενάριο ότι κάθε ομάδα θα πάει κατά μόνας ή όχι. Νομίζω άλλες ομάδες θα βρούνε άκρη, άλλες δεν θα βρούνε. Και σίγουρα σε κάθε ομάδα σχεδόν θα υπάρξουν και 2, 3, 4, 5 που δεν θα συμφωνήσουν. Δηλαδή μπορεί να συμφωνήσουν οι 15 και οι 10 να πούνε εμάς ξεχάστε μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πάντως σήμερα, μια που λέγαμε και για Sport FM και τα λοιπά, βγήκε ο υπεύθυνος ιατρός, πώς λέγονται αυτοί, με τις λοιμώξεις. Λοιμοξιολόγος. Λοιμοξιολόγος, ναι. Νέα λέξη μάθαμε τώρα. Και είπε ότι πηγαίνουμε καλά και λογικά, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, 14 Ιουνίου θα μπορούμε να παίξουμε. Α, το δούμε και στην πράξη. Εντάξει, οι γιατροί δεν είμαστε εμείς. Βλέπω και εγώ από τα νούμερα, πλέον έχουμε περάσει άλλη μία εβδομάδα και δεν υπήρξε άνοδος, παρόλο που αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε, όπως λέγατε κι εσείς, όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι θετικό. Το καλό είναι ότι από σήμερα έχει πάρει την πάνω βόλτα και η θερμοκρασία κατά πολύ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να δείτε τι θα γίνεται, που η πρόβλεψη είναι 34, στεριό, επίσης θα έχεις παραλίες. 39 είναι, Χρυσανθέ. 39 και 40. Είδα το βαθύλακο. Τη βδομάδα που διανύουμε. Δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη μπορεί να δούμε 40. Ωραία, συγγνώμη. Και θα πάει αυτό μέχρι την άλλη εβδομάδα. Με 40, φίλε, μπορεί να αρρωστήσουμε. Πώς θα αρρωστήσουμε με 40? Δεν γίνεται. Η λογική λέει όχι, αλλά είναι κάτι καινούριο ο κορονοϊός. Δεν ξέρουμε, Χρυσανθέ. Εικάζουμε ότι θα πληγεί από τη ζέστη. Δεν είναι κάτι τεκμηριωμένο 100%. Θα τον κάψουμε εμείς τον κορονοϊό. Θα τον κάψουμε. Ναι. Να πω χρόνια πολλά στον Παύλο Γκαρσία, γενέθλια σήμερα, γεννημένος 11 Μαΐου του 1977, στο χωριό Πάντο της Ουρουγουάης. Αυτό που είναι στη χειρότερη ενδεκάδα της Ρεάλ. Πολύ χρόνο να είναι. Στην ιστορία της Ρεάλ. Χρήσανθε, αν είναι ο άλλος άμπαλος και μυρωδιάς, ναι. Δεν καταλαβαίνει. Ποιος? Αυτός που έκανε την έρευνα. Όλοι άμπαλοι. Είναι γνωστό αυτό. Πολεμάνε τον Παύλο από την ΑΣ. Όλα είναι επικοινωνία. Εντάξει, επειδή. Άκου να σου πω την αλήθεια, Χρήσανθε. Επειδή του έγραφε στα παλιά του τα παπούτσια ο Παύλο όταν ήταν στην Ισπανία. Εντάξει, του το κρατάνε μανιάτικο και έβγαλαν αυτή την κατάπτυστη έρευνα που είναι ντροπή για τη δημοσιογραφία. Έτσι, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Οριακά είναι στην καλύτερη ενδεκάδα τη Ρεάλ μαζί με τη Στέφανο κτλ. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι, στη χειρότερη δεν είναι. Παυλάρα. Χρόνια πολλά, γερό να είναι. Μόνιμο κάτοικο Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια του 2008. Ο επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι σίγουρο. Το σίγουρο είναι ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν της φετινής, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες. Έχει ανανεωθεί ακόμα, Κώστα. Γνωστό είναι αυτό. Γνωστό είναι. Ο ίδιος θέλει να μείνει. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Αν θέλει να παραμείνει για 1-2 χρόνια ακόμα, δεν ξέρω, προπονητής της K19, θα παραμείνει. Τώρα, αν έχει ο άνθρωπος τη φιλοδοξία, σου λέει, έκατσα 3 χρόνια, πήρα 3 πρωταθλήματα. Θέλω να πάω να δουλέψω στην Οσασούνα. Δεν μπορείς να τον άλλο. Δίπλωμα, έβγαλε δίπλωμα. Δίπλωμα δεν έχει βγάλει ακόμα αυτό που χρειάζεται για να κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αλλά διαβάζει από ό,τι μαθαίνω και είναι θέμα χρόνου. Πάντως, διαβάζει. Το να φύγει από την Ελλάδα θα ξεκινήσει μια επανάσταση εντός της οικογένειάς του. Ούτε η σύζυγός του, ούτε τα παιδιά του θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Περίσταθε για την ανακοίνωση Super 3, δεν μας είπες. Ούτε για Ηρακλή είπαμε. Κώστα, είσαι τέτοιο, είσαι εδώ. Στέργιο, τι λέει. Για Ηρακλή δεν είπαμε σίγουρα, την ανακοίνωση την περάσαμε επιδερμικά. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Κώστας. Επιδερμικά το είπε. Μα πώς σχολιάσαμε ότι είναι. Τι να πω. Είπαμε ότι είναι μια, ήταν η ανακοίνωση των Εραστέχνη και την ΠΑΕ. Έβγαλε και ο Σούπερ 3 και λέει το αυτονόητο τη πίεση. Είπα και όλα στους φίλους μου στη Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να αποδώσουν δικαιοσύνη για τον Άρη. Πώς δεν το είπα. Τι, διαβάζω ολοκληρή. Διαβάζω αν θες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα. Και λέει επίσης, αναφέρει μέσα και για το γιο του παπά και τα λοιπά. Έτσι, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Από αύριο, Στέργιο, ανοίγουν οι ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις για 15 ετών και πάνω. Μας πιάνει, εντάξει. Ολιγομελής ως 5 άτομα και μόνο για εγγεγραμμένους αθλητές ολυμπιακά αθλήματα. Το τάβλι πιάνεται. Το μπάσκετ είναι, Κώστα. Είναι ολυμπιακό άθλημα, εννοείται. Ωραία, πώς θα παίξουμε, 2 με 3. Οτιδήποτε παίζεται με τα χέρια, Χρήσανθε, είναι ολυμπιακό άθλημα, να ξέρεις. Και το τάβλι δηλαδή. Ωραία. Και το τάβλι.
Και το τάβλι, δηλαδή. Καλά λέει ο Στέργιος. Να πούμε ότι μια που το είπαμε, σήμερα έστειλε επιστολή ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και ζητάει άδεια να κάνει προπονήσεις σε ανοιχτό γήπεδο. Ο Ολυμπιακός. Ναι, στο μπάσκετ. Πού να παίξει. Να κάνει προπονήσεις έστω σε ανοιχτό γήπεδο. Για ποιο λόγο. Για να είναι έτοιμος, δηλαδή κάποια στιγμή θα αρχίσουν πάλι αυτοί με το μυαλό τους. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, ναι. Αφού τα κλειστά δεν επιτρέπονται. Σε ανοιχτό λέμε. Σε ανοιχτό θα παίξουνε. Σε ανοιχτό να κάνει προπόνηση θέλει, να τους έχει εκεί έστω, να τους μας έχει μαζεμένους. Μήνυμα φίλου με SMS στο Λίμπερο, στο 54222. Καλησπέρα, εγώ όπως και πολλοί κόσμος, με 500-600 ευρώ μισθό υποχρεωτικά σε αναστολή, μέχρι και απολύσεις υπήρχαν και αυτοί δεν δέχονται μειώσεις, στο καλό να πάνε και για χαρά. Είναι και αυτό μια άποψη. Τώρα σηκώνει συζήτηση πολύ το θέμα, όντως. Γι' αυτό ξαναλέω, έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και να πούνε, παιδιά, μέχρι 30.000 ευρώ το χρόνο 40, καμία μείωση. Από 300, από 50.000 μέχρι 300.000, 10%, από 500 γιατί, μέχρι... Γιατί καμία, να ρωτήσω κάτι, γιατί καμία. Αυτός που παίρνει 900, 800 ευρώ το μήνα, 700 ευρώ το μήνα, Στέριο, πετσοκόφι, μπορεί ο άλλος να είναι στα 35 του και να είναι το τελευταίο του συμβόλαιο. Και τι να κάνουμε, και ο εργαζόμενος άλλος με τα 700 ευρώ ζει την οικογένειά του, μια πολυμελή οικογένεια. Δεν το συζητάμε. Όλοι, δεν γίνεται οι ποδοσφαιριστές να μείνουν απ' έξω. Υπάρχουν αθλητές που παίρνουν, το χρόνο 10 και 20 και 50 εκατομμύρια. Μην συγκρίνουμε την κοινωνία με τον αθλητισμό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι στο μηδέν που είπες. Όχι, ό,τι έγινε για τον εργαζόμενο. Ωραία, 5%. 800 ευρώ. 5%. Όχι. Σου είπα, Χρήσανθε, εγώ και ο φίλος. Το πήρανε το 800. Χρήσανθε, εγώ και ο φίλος. Το 800 το πήρανε. Και χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν είχαμε συμβόλαια. Δηλαδή, αν είχα εγώ ένα συμβόλαιο, ή εσύ ή ο καθένας, και έλεγε το συμβόλαιο, ότι θα παίρνει στο κάθε δύο μήνες 5.000 ευρώ από το Λίμπερο. Ναι. Και δεν υπήρχε κανένας όρος που να λέει μέσα ότι αν ο Λίμπερο μπει σε ένα στολί κτλ. Και θα αρχίσουν εσύ και θα μου έλεγε, Στεριό, να βάλουμε πλάτη. Όχι, δεν θα βάλουμε, φίλε. Το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο. Είναι άλλο σύμβαση εργαζομένου με μια εταιρεία. Παρόλα αυτά. Και είναι άλλο το συμβόλαιο. Αυτά, εγώ σου είπα. Παρόλα αυτά, πρόσεξε λίγο. Δεν το επικροτώ. Όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί ο εργαζόμενος έχει κάποιες προϋποθέσεις. Είναι παρόμοιο με την υπόθεση του Άρη τώρα. Ο εργαζόμενος λοιπόν στην Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Δεν μπορείς να είσαι εργαζόμενος στην Ελλάδα αν δεν έχεις ΕΦΚΑ, εδώ, ΕΑΠ, τα ταμεία, τα αρμόδια. Άρα και συμβόλαιο να είχα εγώ, θα έπρεπε να έχω πρόσληψη για να είναι σύνομη η επιχείρηση. Άρα οποιοσδήποτε άλλος τρόπος, εκτός του να μου τα δώσει μαύρα κάτω το τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο, για να τα πάρω τα λεφτά και να του τα πετώ, δεν υπάρχει από το να μου έχει κάνει τη σύμβαση και η προλογωμένη. Και αν υπήρχε ο κάδου μου μέσα σε αυτό που έκανε η κυβέρνηση κτλ, θα έχανα λοιπόν εγώ τα 5.000 το μήνα και θα έπαιρνα 800. Όπως και έγινε με αρκετούς εργαζόμενους. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει και στο είχα πει, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, ότι οι ελληνικές ομάδες θα πληρώσουν μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια το 90% των ομάδων ή το 85% ήταν ασυνεπείς με τους ποδοσφαιριστές τους. Και τώρα νιώθουν πολλοί ποδοσφαιριστές ότι τώρα, φίλε, ήρθε η ώρα μου. Δεν θα μου κάνεις ψαλίδι. Μου χρωστάς και θα μου ζητάς και ψαλίδι και δεν ξέρω τι άλλο θα μου ζητήσεις. Γιατί να σου πω κάτι, αν ήταν ο Τσαλτίδοβιτς. Ότι θα φάνε το ψαλίδι και θα πούν και ευχαριστώ. Και θα σου τραβήξουν, Χρήστανθε, μια απεργία. Ωραία. Και δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι, αν εσύ ο Τσαλτίδοβιτς ήσουν ένα πολύ καλό σέρβος στόπερ και έπαιζε στην Μπιλμπάο. Ψέματα, βρήκα ομάδα τώρα που δεν έχει σέρβους. Λοιπόν, έπαιζε στην Παρίσα Ζερμέν και επί 5 χρόνια έπαιρνε το μισθό σου όχι μία του μήνα παρά ένα λεπτό. Θα έχεις άλλη διάθεση να κάνεις ένα ψαλίδι για μια κατάσταση όντως πρωτόγνωρη. Και άλλο αν ήσουν στον Ιάλη, στο Ρόδου και έχεις φάει πιστόλια από 50 ομάδες που έχεις παίξει μπάλα σε Β' Γ' Εθνική και σου ζητάνε να κάνεις και τώρα μείωση. Ενώ σου χρωστάνε για χρήματα. Συμφωνώ και είμαι και μαζί τους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Απλά σου λέω ότι εγώ κοιτάω και το αποτέλεσμα. Ότι στο end of the day δεν θα μπορέσουν να κάνουν. Γιατί ο παίχτης, όπως είσαι, έχει συμβόλαιο. Πολύ ωραία. Τι σου χρωστάω. 20 χιλιάρικα και δεν θες να κάνεις ψαλίδι, θες και τα 20. Πολύ ωραία. Πάρτα. Το επόμενο συμβόλαιο, πώς θα είναι, Στέριο? 8.
8 χιλιάρικα θα είναι το επόμενο συμβόλαιο. 9. Τι νομίζεις, ότι οι ομάδες θα τη φάνε από τους ποδοσφαιριστές, θα τους δώσουν τα λεφτά και μετά θα πούνε, α, εντάξει, να σας τα ξαναδώσω, φύγε. Χρήστα, δεν φαντάζομαι, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο Κώστας αγχωνόμαστε για το μέλλον των ποδοσφαιριστών. Εντάξει. Εγώ προσπαθώ να μπω λίγο στο σκεπτικό τους και έχοντας και φίλους ποδοσφαιριστές, αλλιώς θα σκεφτόμαστε εμείς και αλλιώς οι ποδοσφαιριστές. Άρα δεν μπορεί να πάει. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει. Όλα τα χρήματα, πρέπει να πάρουν όλα τα χρήματα που τους οφείλονται, όλα φυσικά πρέπει να τα πάρουν. Από εκεί και έπειτα όμως πρέπει να βάλουν και αυτή πλάτη τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί διαφορετικά, ειδικά στην Ελλάδα που δεν έχουμε τα τηλεοπτικά της Premier League κτλ., για να έχουν και αυτοί στην επόμενη μέρα καλά συμβόλαια, θα πρέπει να βάλουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή πλάτη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα από εκεί πέρα θα είναι 20, 30, 50, 10 ή 15, ας συμφωνήσουν. Εγώ αν ήμουν μεγαλομέτοχος μιας μικρομεσαίας ομάδας και χρωστούσα στους παίκτες μου 2, 3, 4 μήνες, ξέρεις τι θα έκανα. Θα τους έλεγα, παιδιά, θα σας κάνω εγχώρηση της πρώτης δόσης της Νόβα και θα πάρετε το οφειλόμενό σας κασέρι, μπραφ. Αλλά βάλτε πλάτη για τα επόμενα. Δεν νομίζω να το κάνει κάποια πάει αυτό το πράγμα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι αρκετά με το θέμα των πληρωμών στον Άρη, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ρωτάμε να δούμε τι γίνεται κτλ. Ξέρω ότι είναι σε μια διαδικασία αποπληρωμή όλων των χρημάτων που του οφείλονται μέχρι 28 Δευτέρου. Μέχρι 28 Δευτέρου, ξαναλέω, γιατί τότε σταμάτησε και το ποδόσφαιρο. 10 Μαρτίου, 11 Μαρτίου σταματήσαμε. Και από εκεί και έπειτα το κομμάτι από την 1η Μαρτίου μέχρι το τέλος του συμβολέου θα πάει στη συνολική λογική που θα αποφασίσουν στη Λίγκα και οι παίκτες με τη Λίγκα κτλ. Άρα εγώ θεωρώ ότι πρέπει όλες οι ομάδες για να εκπληρώσουν αυτό το οποίο λες είναι να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και από εκεί και έπειτα να διαπραγματευτούν. Δεν θα το κάνουν, Χρήστα, όλες οι ομάδες. Δεν θα το κάνουν. Θα πάει μεγαλομέτοχος με φέση 3, 4, 5 μηνών και θα ζητήσει και μείωση. Και να μην σου πω τι θα πάρει. Μπορεί. Γιατί έτσι έχουν μάθει η πλειοψηφία των Ελλήνων παραγόντων. Δεν βαριέσαι. Και έχει ομάδα, ξαναλέω, που έχει κάθε χρόνο, αν μπει κάποιος στο αρχείο της ΕΠΟ, έχει 10 με 15 αποφάσεις πρώην ποδοσφαιριστών. Κάθε χρόνο. Εντάξει. Αυτοί λοιπόν δεν θα μάθουν. Γιατί είναι στο σκεπτικό, έλα μωρέ, εντάξει, θα φύγει, θα κάνει προσφυγή, μετά από 3 χρόνια φέξε μου και γλίστρισα. Μπορεί να έχω πουλήσει και την ομάδα κιόλας, να έχω πάει σε άλλη. Γιατί είναι και μερικοί που αλλάζουν ομάδες σαν τα πουκάμισα. Θα δούμε. Ξαναλέω, πάντως είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Εγώ το είχα πει εδώ και 2 μήνες ότι δεν πρέπει να αφήνονται οι ποδοσφαιριστές στο κάδρο και δεν είναι μόνο η Λίγκα να βγάλει μια απόφαση και να πει 14 Ιουνίου ξεκινάμε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά ακόμα. Είναι το συμβολέων για μένα το μεγαλύτερο από όλο και γενικότερα η διαπραγμάτευση με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το πού θα γίνουν οι αγώνες. Εντάξει, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Νιοφετίδης χθες είναι η λογική όλων μας. Άντε πέσει ένα παίχτη ότι θα πας αδερφές στη Λαμία και θα είσαι 45 μέρες σε ένα ξενοδοχείο. Μπορεί να σου πει τι λες, ρε, θα πάω στη Λαμία 45 μέρες. Να βρείτε άλλη άκρη. Και τη στιγμή που κάναμε κουβέντα για όλο το θέμα, στη Γερμανία αναβλήθηκαν τα παιχνίδια της Δυναμό Δρέζης και της Greuther Fürth. Γιατί υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού. Ειδικά στην Τρέζη, σχεδόν όλη την ομάδα. Εντάξει, όλη η ομάδα είναι σε καραντίνα. Άρα δεν θα γίνουν τα 2 επόμενα παιχνίδια της. Καθίστε, δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε δει δράση σε κανένα γήπεδο. Αν εξαιρέσουμε την Νότια Κορέα και τη Λευκορωσία που διαπρέπει ο Χατσερίδης εκεί. Τώρα δεν είναι η. Νομίζω είναι το Σαββατοκύριακο, ναι. Ναι, αλλά βλέπεις με το καλημέρα αναβάλλονται 4 αγώνες. Αυτή τι είναι, Bundesliga, παίζουν αυτοί. Νομίζω είναι Zweite Liga. Zweite Liga είναι πιο εύκολο να αναβληθεί. Bundesliga. Ναι, αλλά παίξουμε. Στέριο μου. Θα παίξουμε. Τα κρούσματα στη Γερμανία αυξήθηκαν τις τελευταίες μέρες και η Μέρκελ ανακάλεσε μερικά μέτρα. Κάποια χαλάρωση. Δεν τελείωσε το θέμα. Μην χαιρόμαστε. Εδώ τώρα πήγες. Είδατε τι γίνεται από το πρωί στη ΔΕΗ και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τι. 1500 άτομα, ουρά. Ναι. Υπάρχει το ηλεκτρονικό, παιδιά. Αυτό το υπάρχει κάνουμε. Το ηλεκτρονικό. Και ρύθμιση μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά πλέον. Οι παλιότεροι, είπαμε. Να προσαρμοστούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Οι παλιότεροι και οι παλιότεροι. Να γίνουν νεότεροι. Οι παλιότεροι έχουν καταρχήν τη φοβία ότι αυτό κάτι κάνει με τα λεφτά τους και Κώστα, δεν γίνεται, το ξέρω. Την ξέρω τη φοβία, την έχω βιώσει και εγώ με τους. Ακριβώς. Άρα
Εδώ, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Επειδή έχουν λοιπόν αυτή τη φοβία, θα κάνω τυχαία πενταλλαγή. Αφού έχουν τη φοβία, την πληρώνει τη φοβία σου. Ο άλλο έχει φοβία, α πούμε, να μην οδηγάει αυτοκίνητο. Πάει με τα πόδια. Τι να κάνουμε, με τα κουράστικα. Τράπεζε σήμερα στη ΔΕΗ και στο νερό. Στο νερό θα υπάρχει, ρε παιδιά, εντάξει. Φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι. Εντάξει. Δεν πρέπει να γίνεται. Γιατί όταν δεν είχε κορονοϊό, δεν γινόταν. Τόσο πολύ. Επειδή εμένα το πάρκινγκ μου είναι εκεί στην ΔΕΗ, Κώστα, ναι, τόσο πολύ. Ουρές μέχρι το δρόμο. Χίλια άτομα. Έχουν έρθει τρία μηνύματα για να μπουν στην κλήρωση. Ναι. Για την άλλη που πίνε. Και θα θέλει από τώρα να προλάβουν. Σίγουρα. Μπορεί, εντάξει, μπορεί να είναι στο τέλος το 90. Είναι φίλοι του Κωστή, δεν ξέρω. Εντάξει. Εμείς θα κάνουμε αύριο και μεθαύριο και την Πέμπτη για τα γυαλιά του Opticon Express. Αλλά όπως με ενημερώνει εδώ και ο συνάδελφος, είναι και το Κωστή. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ ωραία δώρα έχουμε. Τι λοιπόν κληρώνει. Κάνα αυτοκίνητο να πάρουμε κι εμείς. Κανιά μηχανή. Άντε, αύριο πάλι. Λοιπόν, αυτά. Τάμπλετ. Ωραία, φίλε. Ωραία. Ούτε καλό λέξη Κωστή. Δεν είπα για Ερακλή. Για Ερακλή δεν είπαμε ούτε λέξη. Είστε χι. Αφού δεν λες. Μόνο έγραφε σήμερα. Είστε χι. Είστε χι. Τι αφού. Πες, Κώστα. Πες. Μάθαμε όλη την ομολογία της FIFA. Δεν πρέπει να είσαι ενήμερος. Δεν πρέπει να ξέρεις. Ενήμερος να είμαι. Αφού όλοι σας αδικούν, έρχεσαι και σας. Σας κυνηγάνε. Άντε. Εσύ. Ο Παραγουανός, Κώστα. Ο Παραγουανός. Κώστα. Άντε, βρε, Παραγουάν. Εσύ ειδικά δεν έπρεπε να το πεις αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Μετά όταν στον φορέσουν ξανά τώρα, οι ίδιοι, θα κλαις. Μόνο ένα θα πω τώρα που θα μας πάρει Αριανός επιχειρηματίας πάλι. Είμαι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Κώστα, δεν έχεις καταλάβει, είναι το plan B. Εγώ νομίζω. Σε αγοράζω και σε κάνω Άρη. Έτσι, έτσι. Δακλάρι. Λοιπόν, ακούστε λίγο μισό λεπτάκι πριν κλείσουμε. Θα πάρω και ένα από τον Κωστή. Η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών είναι η εξής. Ο ΨΑΠ, αφού αξιολόγησε με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις προτάσεις της Super League, κατέληξε να μην τις αποδεχτεί. Η θέση του ΨΑΠ να μην αποδεχτεί μια μείωση πραγματικού ποσοστού 83% επί των δόσεων του συμβολέου κάθε ποδοσφαιριστή για την περίοδο Μάρτιος-Ιούνιος του 2020 δεν ήταν βιαστική ούτε και αβασάνιστη, αλλά αποτέλεσε προϊόν πολλών τηλεδιασκέψεων του συνδέσμου με τους αρχηγούς των ομάδων των ΠΑΕ της Super League. Στις επαφές αυτές ακούστηκαν και εκτιμήθηκαν όλες οι απόψεις, καθώς και αναλύθηκαν και αποδικοποιήθηκαν όλα τα κρίσιμα σημεία. Κοινή και τελική κατάληξη αποτέλεσε η επιλογή των ποδοσφαιριστών κάθε ΠΑΕ να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν με τους εκπροσώπους της ΠΑΕ για τη δυνατότητα ή μη υλιοποίησης μείωσης επί των αποδοχών τους. Η λύση αυτή κατέληξε να είναι η ασφαλέστερη, η πιο πρόσφορη αλλά και η πιο συμβατή με τις σχετικές οδηγίες της FIFA. Τυχόν η υιοθέτηση άλλης λύσης αποδείχτηκε αδύνατη. Αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα, ότι κάθε ομάδα θα πάει με τους δικούς της παίκτες. Πράγματι, αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι 480 περίπου ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Super League αποτελούν 480 διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετικά να ποδοσφαιριστεί δεδομένα, όπως διάρκεια ή και ποσό δόσεων συμβολέου κτλ. Και αν συνεκτιμήσει κανείς ότι κάθε ΠΑΕ αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση με εξίσου διαφορετικά δεδομένα, όπως οικονομικά στοιχεία, συνέπεια συντήρηση των υποχρεώσεών της κτλ., αυτό που λέγαμε, θα κατανοήσει με μεγάλη ευκολία τη σοβαρή και υπεύθυνη θέση του ΨΑΠ και των μελών του. Και καταλήγει η ανακοίνωση: ο ΨΑΠ θα είναι πάντα στις επάλξεις, θα συνεχίσει να διεκδικεί το συλλογικό συμφέρον των μελών του και να αναζητά την πιο ειλικρινή, κατάλληλη και ασφαλή λύση πάντοτε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι αυτά που λέγαμε ακριβώς, παιδιά, από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Ότι φίλε, να ήσουν και εσύ συνεπείς λίγο και μην μου ζητάς μόνο ψαλίδι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό επειδή είναι το σημαντικό. Έξυπνη ανακοίνωση του ΨΑΠ που πάει να το κάνει ο καθένας με τις ομάδες. Δεν ξέρω αν θα τη φάει η Λίγκα. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό τους βάζει να διαπραγματευτούν μόνοι τους, γιατί είναι συλλογικό όργανο. Τέλος. Ευχαριστούμε τον Κωστή, μας έδωσε ακόμα 3 λεπτάκια. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.